Εντάξει, για άλλη μια φορά εδώ, ξανά, με λίγο μικρή καθυστέρηση, αλλά αμέσως μετά τα Nationals. Καλώς ήρθατε στο 12ο, νομίζω, επεισόδιο, φαμπιστικά και χαοτικά. Είμαι ο Γιώργος, έχω μαζί μου τον Κώστα τον Παλτόγλου. Καλό. Και φυσικά, τον καινούριο μας National Champion, Γιώργο Μιλισάκη. Καλό, καλό. Τι κάνετε, παιδιά? Τον καινούριο και τον παλιό. Και τον παλιό. There and back again που λένε κάποιοι φίλοι στα τολκινικά, δεν ξέρω. Ανταλλάζουμε τρόπια με τον Μίτσο τώρα. Ναι, ναι, εντάξει, αυτό ήταν. Του το έδωσα πέρσι, μου το έδωσε πίσω. Εντάξει, αλλά καλά. Λες, κράτα λίγο, ξέρω εγώ. Θα το χρειαστώ σε ένα εξάμηνο, ρε παιδί μου. Κράτα το και έρχομαι, ξέρω εγώ. Εντάξει, να το πάρω. Ήταν νωρίς αυτό. Ήταν. Πανελλήνιος για 9 μήνες, του φάγαμε τον χρόνο. Ναι, ναι. Ήταν κόλπο της LSS όλο αυτό, να ξέρετε. Νομίζω ωραίο ήταν που ήταν έτσι λίγο πιο σύντομο. Είχε έτσι πιο. Τώρα θα βάλουμε National Champion Α τετραμήνου, Β τετραμήνου σιγά σιγά. Νομίζω μωρέ το είχαμε ξαναπεί αυτό, ότι ψιλοφέρανε τη σεζόν μωρέ τον Ιούνιο. Δηλαδή πάντα τα National νομίζω τώρα εδώ θα είναι για να έχεις. Έπρεπε να φάμε όλα τα event μαζεμένα 4 μήνες, να μην κάτσουμε μια μέρα. Μια χαρά, μια χαρά. Και μετά 6 μήνες τίποτα. Έλα μωρέ τώρα και σε εκμηνή τι πιστεύω. Μωρέ, είναι για να έχεις χρόνο. Αυτό είναι για να έχεις χρόνο να κλείσεις εισιτήρια για το παγκόσμιο. Γιατί τώρα αν κάποιος, ας πούμε, ο Άγγελος, ας πούμε, που βγήκε δεύτερος, άμα ήθελε να πάει ο Σάκα, να ξέρει τώρα ότι έχει 3 μήνες να ετοιμάσει το ταξίδι, κατάλαβες, δεν πρέπει να πήγεις σε 2 μήνες Ιαπωνία. Μια χαρά, μια χαρά. Εγώ για όποιον με ρωτάει, παιδιά θα πάω αν κερδίσω το πρωτούρ. Αυτή είναι η απάντηση. Όπα, και εγώ το δίνω αυτό, εντάξει, και εγώ άμα... Όλοι δίνουμε αυτή την απάντηση. Σίγουρα, αυτή είναι η εύκολη απάντηση. Μακάρι κάποιος να το κάνει όντως. Ναι, ναι. Το εύχομαι, σε όσους το λένε, μακάρι να κερδίσουν το πρωτούρ και να πάνε η Ιαπωνία και να περάσουν και πολύ ωραία. Ήταν, εντάξει, για όποιον προφανώς δεν το έχει παρακολουθήσει, είμαστε αμέσως το Σαββατοκύριακο μετά το Πανελλήνιο, δηλαδή... Είχαμε το Πανελλήνιο στο Taekwondo, το τέταρτο Πανελλήνιο που γίνεται ποτέ στο Flesh and Blood. Και είχαμε φυσικά τον Γιώργο να καταφέρει να κερδίσει το event με τελικό με τον Άγγελο. Ήταν επίσης το Top 8, ήμασταν εγώ, ήταν ο Κώστας, ήταν ο Γιάννης ο Κουρής. Ήταν, γιατί δεν τα είχα έτοιμα αυτά. Ποιος, ο Μίτσος, ο Αχιλλέας. Ήταν ο Μίτρης, ήταν ο Αχιλλέας από Θεσσαλονίκη, μπράβο. Ο Άγγελος Πίπερς και ο Παπαθεόδωρος. Και ο Γιώργος Παπαθεοδόρου, μπράβο, μπράβο. 4 νου, 2 κάνω και 2 illusionist. Μια πρίσμα και μια νίκη. Και πώς το λένε, 20 ώρες μετά βγαίνει η LSS και μπανάρει το Zen. Γιατί λέμε ρε εσύ η LSS αφού το έχουμε λύσει το μετά. Τι κάνεις τώρα, εντάξει. Θα πούμε. Δεν πειράζει. Παίξτε deck που το σκοτώνουν ή τον κάνουν counter. Τι πρόβλημα έχει το Zen. Εννοείς την ενίγμα δηλαδή. Την ενίγμα, την ενίγμα. Αφού τους κέρδισες όλους τους Zen που έπαιξες, με πόσους έπαιξες? Με κανέναν. Άρα δεν υπάρχει ούτε ένα Zen που σε νίκησε, άρα αληθεύει αυτή η πρόταση. Οπότε μια χαρά. Ναι, εντάξει, θα πούμε σίγουρα και σε λίγο για τα bans. Αλλά εντάξει, προφανώς θέλω να μιλήσουμε αρχικά για το event, για το πώς ήταν τα παιχνίδια, αν ήταν τα decks λίγο που περιμένατε, τι είδατε, ας πούμε, πώς πήγαν τα δικά σας παιχνίδια, πώς πήγε το run, γιατί, εντάξει, και σε side note, ξανά το meme επανήλθε και ο Κώστας με τον Γιάννη τον Κουρή φτάσανε πάλι τελικό μαζί στο ProQuest. Και εντάξει, σπάσανε πάλι τα έπαθλα και έχουμε καρτούλα κάποια στιγμή, να εδώ την έχω, να τη, θα έρθει να την ανοίξουμε κάποια στιγμή. Θα την ανοίξει, ρε, ου. Και... Πέτσι ήταν Snapdragon. Κοίτα, εγώ αυτή δεν την ανοίγω. Δεν την ανοίγω γιατί νομίζω δεν είμαι πολύ τυχερός με τις Legendary. Με τις Legendary νομίζω είναι πιο καλά έτσι όπως θα κάνεις. Τώρα το άλλο πάμε για το Firewall. Δεν ξέρω. Οι δύο που έχω ανοίξει είναι Trench και Suco που δεν τις λες και καλά hit, ξέρω. Οπότε λέω να μην ανοίξω την τίτλα, να το στείλω έτσι. Ναι, οπότε ήθελα να πούμε λίγο και αυτό, αλλά εντάξει, βασικά νομίζω ότι συνήθως το πάμε ανάποδα και αφήνουμε το καλό finish για το τέλος, αλλά λέω να κάνουμε την ανατροπή σήμερα και να βάλουμε τον Γιώργο να ξεκινήσει, ναι, να μας πει πώς πήγε το παιχνίδι του. Τέλεια. Εγώ για κάποιο περίεργο λόγο αποφάσισα να παίξω πρίσμα αυτό το Σαββατοκυριακό. Μέχρι μερικές ώρες πριν είχα κλειδώσει χωρίς πλάκα στην Dash.io. Κυρίως επειδή δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει αυτό το συγκεκριμένο μέτα που παίζαμε. Οπότε ήθελα να παίξω κάτι λίγο πιο fun και λίγο πιο έτσι χαλαρό. Είναι competitive, όπως είναι πάρα πολύ δυνατό deck. Αλλά είχε και στη λογική ότι θα έχουμε λιγότερους Guardian.
που είναι εξαιρετικά κακό matchup, έβγαζε νόημα στο μυαλό μου το να παίξω. Και, και λιγότερους Warrior που είναι πολύ δύσκολο γιατί μπορείς να φατιγκάρουν με τόσο armor και block και τα σχετικά. Έβγαζε αρκετό νόημα στο να, το, να παιχτεί αυτό το deck. Με το Zen ήταν, ξέρεις, ένα aggro mirror, ok. Είσαι και πιο γρήγορος αν δεν κάνει transcend ή δεν κάνει κάτι περίεργο. Είσαι, νομίζω, πιο consistent damage γύρω με γύρω. Οπότε έβγαζε νόημα. Τι έλειπα από αυτή την εξίσωση, η Νου. Ωραία, ήξερα πως η Νου είναι ένα κακό ματσάπ, αλλά λέω εντάξει μωρέ, παλεύεται, δεν πειράζει. Και την προηγούμενη μέρα λέω στο Γιώργο, λέω να σου πω, να παίξουμε 2-3 game με Νου, να με σπάσεις, να χάσω πάρα πολύ, για να πιστώ πως δεν είναι καλή επιλογή, εντάξει. Και έτσι και έγινε, δεν είχα ελπίδα. Και λέω, οκ, πάμε στα παραδοσιακά, πίσω στα γνωστά, ας παίξουμε Prism. Και παίζω λοιπόν Prism, πρώτο γύρο πέτυχα το σωτήριο του Κωνσταντέλο με Zen. Ένα ματσάπ το οποίο θεωρώ είναι αρκετά ok για την Prism. Αλλά παρόλα αυτά, ο Zen, αν κάνει ό,τι να κάνει και έχει 32 health, δεν έχει armor, πολύ εύκολα, αλλά πα σπίτι σου πολύ γρήγορα. Και έτσι και έγινε, δηλαδή με έσπασε ότι δεν είχα ελπίδα, βέβαια τέλειωσε με πάνω από 25 health, δεν του κάνα τίποτα. Και λέω, ωραία, ξέρω, δεν ήταν καλή επιλογή η Prism. Και το επιβεβαιώνω αυτό, βγαίνει ο δεύτερο γύρο και λέω, πετυχαίνω τη μία level του τουρνουά, το Γρηγόρη. Και λέω, ωραία. Καλησπέρα, σπίτια μας. Πάμε για 0-2 και εντάξει, μετά με 0-2 πρέπει να τα κερδίσεις όλα. Να μην χάσεις τίποτα. Να κάνεις 3-0 στο draft, να κερδίσεις όλα τα υπόλοιπα. Λέω, εντάξει, οκ, τι να κάνουμε, δεν πειράζει, του χρόνου. Και παίζω με τον Γρηγόρη και πήγαν όλα τα πράγματα όπως έπρεπε να πάνε για να κερδίσει το παιχνίδι. Δηλαδή δεν είχε να με σκοτώσει. Κάποια στιγμή κατέβασα μια invoke σουράγια. Χίλαρα είχε 4 non-block στο χέρι, χίλαρα 5. Και κάπου εκεί κλείδωσε το παιχνίδι, ξέρω, γιατί δεν είχε να με σκοτώσει όταν έπρεπε. Χίλαρα 5, πήρα και 4 ward, δεν γυρνάει από εκεί. Δηλαδή, αν χιλάρι 5 και σου δώσει και άλλα 4, αν ξέρω, μία κάρτα 9 value, πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα γυρνάει. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε το submarine. Πήγε όλο ευθεία μέχρι τους τελευταίους γύρους. Τρίτο γύρο έπαιξα με το Βουρνά, πάλι Zen, αυτή τη φορά. Εκείνος δεν έκανε τίποτα, απολύτως, δεν είδε transcend, δεν είδε τίποτα καλό, δεν είδε pops, δεν. Νομίζω αντίστοιχα μονόπλευρο το παιχνίδι από την άλλη μεριά αυτή τη φορά, δεν νομίζω, δεν μου έκανε σχεδόν τίποτα. Και πάμε στο draft, έκανα 3-0 στο draft, αλλά ήμουν εξαιρετικά τυχερός στα picks. Ξεκινάω να είμαι full neutral. Δηλαδή τα πρώτα 10 picks δεν είχα πάρει καμία κάρτα από κάποιο class, είχα πάρει 4 gear, δεν είχα κλείσει. Είχα πάρει generics, 3 καλά transcend. Και λέω, ok, έχω πάρει 10 κάρτες, είμαι πάρα πολύ ανοιχτός. Ό,τι και αν παίξω αυτές τις 10 κάρτες είναι καλές. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει περισσέψει για να μπω σε κάποιο χαρακτήρα. Και βλέπω ότι είχαν περισσέψει κάρτες Enigma. Και λέω, ok, παίρνω 2-3 κάρτες, μάλλον θα παίξω Enigma. Και να μην παίξω Enigma, ok, έχω 10 playable κάρτες, έχασα και 3 κάρτες εγώ στο τέλος, ok, δεν έγινε κάτι. Και ανοίγω το δεύτερο μπουστεράκι και βλέπω ένα Mirangai. Ok, σίγουρα θα παίξουμε Enigma, ξέρω, αν υπήρχε αμφιβολία, σίγουρα. Και αρχίζω και παίρνω καλές Enigma καρτούλες και φτιάχνω ένα πολύ τίμιο deck Enigma. Στο τρίτο μπουστεράκι μου πασάρουν και ένα Coalescence, δεύτερο pick. Και λέω, οκ, τι είναι η μόνη Enigma, είμαι, ξέρω, τι γίνεται, λέω, τι είναι ένα τραπέζι με μία Enigma, γιατί είχα φοβερό deck. Τελειώνουμε τα picks, ξέρω, παιδιά, τι παίζετε, Enigma, κάτσε, είμαστε τρεις. Ναι, και με τι φτιάξατε deck, εγώ έχω πάρα πολύ καλό deck, λέω, α, και εγώ έχω καλό deck, Α, οκ, πήγαμε τρεις τίμιες Enigma, κάπως, εντάξει, είναι και το τι θα ανοίξεις. Ναι, εντάξει, έχει σημασία. Εντάξει, αν ανοίξει εγώ βλακίες νίντζα, ξέρω, μπορεί να μην είχε τίποτα κίτρινο από Enigma. Ξέρω, να είχε, ξέρω εγώ, 6 κόκκινα Spectre Manifestation, ξέρω, και 6 Waxing Spectre, εντάξει, δεν είχε. Αλλά, δηλαδή, εγώ είχα και μερικά κίτρινα, ας πούμε, ένα κίτρινο, ένα κόκκινο από το καθένα. Ξέρω, οκ. Okay. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, αν ανοίξει το Mirangai είναι τεράστια βόμβα για το draft. Τα 2-3 παιχνίδια του draft που τα κουβάλισε μόνο του, δεν μπαίνει για 8 βαράει, αν ζήσει κιόλα τέλειωσε, δεν draft είναι. Εδώ σου εσύ ωριακά αν ζήσει δεύτερο γύρο ή κερδίσει στο draft, δεν το συζητάω καν. Οπότε 3-0 στο draft και οκ. Okay, στο 5-1 μετά το draft, πάρα πολύ καλά. Στην πραγματικότητα αρκούσα να κερδίσω ένα από τα τελευταία 3 παιχνίδια του CC. Και πρακτικά κλείνοντες, νομίζω και με 6-3 θα ήμουν από τα καλά 6-3
όποτε και αν γινόταν η νίκη ήττα, οπότε οκ, ήμουνα σχετικά, λέω εντάξει, ένα παιχνίδι, θα το κερδίσουμε, τρία παιχνίδια, ένα, μια χαρά. Ξέρεις πώς γίνεται αυτό, έτσι, αν έχεις τρία παιχνίδια, ένα θες να κερδίσεις, δεν είναι κάτι, το κερδίζεις, ε. Σιγά μην βγεις ένα τόσο. Εντάξει, θα χάσει τα τρία, ρε μαλάκα, εντάξει. Να χάσει τα τρία, αποκλείεται. Για τα καλά σου ματσάπ, τώρα εντάξει. Δεν παίζει, δεν παίζει, να χάσει τα καλά σου ματσάπ. Θα πετύχεις να το κερδίσεις. Για τα σαϊό, τα τελευταία παιχνίδια, λοιπόν, θα πάω στα δύο που έχασα. Πετυχαίνω, λοιπόν, εντάξει, το πρώτο το παίξαμε μαζί, ήσουν στο 6-0. Δεν είχα λόγο να σε σπάσω άλλη μια φορά, ήξερες, θα σε σπάσω την επόμενη μέρα. Εννοώ, για να αποτρέψεις, λοιπόν, ένα κουραστικό παιχνίδι, αποφάσισες να το δώσεις στο συμπαίκτη σου. Τι? Εντάξει, αφού ξέρουμε πώς πάει, εντάξει, έλα. Και... με την νου θεωρώ ότι έχω πολύ καλό ματσάπ, εκτός αν αυτή η νου είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης έχει άλλη αύρα. Το έχουμε πει όταν ο γορίλας οδηγάει. Άλλο πράγμα, δεν έχει σχέση. Οπότε στον πρώτο τελευταίο γύρο πετυχαίνω όντως το καλό ματσάπ. Κάνω, λέω. Κάνω, εντάξει. Okay, δηλαδή πρέπει, τι πρέπει να πάει. Και ευτυχώς έχοντας εμπειρία και από τις δύο μεριές του match-up, ξέρω πόσο δύσκολο είναι από την πλευρά του κάνω, γιατί έχω παίξει αρκετά κάνω, ξέρω πόσο εύκολο είναι από την πλευρά της Prism. Πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα στραβά για να κερδίσει ο κάνω. Πρέπει να τραβήξει καλά, να είναι και τυχερός και ταυτόχρονα να τραβήξει χάλια η Prism και να είναι και άτυχη. Και έτσι και έγινε, λοιπόν. Παίζω με τον Άγγελο, με έκαψε ζωντανό. Ξεκινάω, ξέρω εγώ, χέρι, τρία figments, πρώτο γύρο με βάζει να παίξω πρώτος και καλά έκανα, ένα AB είχα. Μου λικάρει αρκετά και λέω τέλειο, έχω ένα ολόκληρο χέρι, τώρα ξεφορτώθηκα τις δύο βλακίες, πάμε να παίξουμε. Και τραβάω χέρι, τρία figment και ένα μπλε herald. Και λέω τέλεια, πέντε. Μπλοκάρει, λέω, okay, pass. Δεν βάζω arsenal. Α, okay. Και ήταν αυτό το παιχνίδι. Ήταν το παιχνίδι που η Prism δεν έκανε τίποτα. Ο Κάνο έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Έφαγα και ένα ωραίο Wounded Bull Pop σε ένα γύρο που δεν μπορούσα να παίξω around. Όχι πως θα έπαιζα, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι δεν περίμενα να φάω Wounded Bull από Κάνο. Ξέρω ότι το κάνουνε, αλλά δεν παίζει να το φάω. Να το φάω, το έφαγε τώρα. Τι να κάνουμε. Και κάπως έτσι έχασα το κυριολεκτικά καλό μου ματσάκ. Πρέπει να είναι από τα καλύτερα ματσάκ που υπάρχουν σε αυτό το format. Δεν νομίζω πάει πιο δύσκολο, πιο μονόπλευρο ματσάκ από το κάνω Prism αυτή τη στιγμή. Με δύο deck που δεν έχουν τεκάρει συγκεκριμένα το ένα για το άλλο, όλο στο sideboard, ξέρω. Και τελευταίο γύρο παίζω με τον Γιάννη Μενού. Με ξεφτύλησε, εντάξει, το συζητάω. Εντάξει, λέω όταν ο γορίλας οδηγάει, κοιτάμε, ρε παιδί μου. Όχι, όχι, είναι η άβρα του Γιάννη. Μπάνει μια κάρτα, τυχαία Sentinel, μπάνει μια δεύτερη, χαχά Sentinel. Αλλά του τα χρωστούσα για την επόμενη μέρα. Οπότε πάμε στο top 8, ξαναπαίζω με τον Γιάννη. Αυτή τη φορά δεν μπάνισε το Sentinel. Αυτή τη φορά έκανα κι εγώ μια χοντροβλακία γιατί δεν είχα δει πως είχε μπλοκάρει με τον gear και έδωσα ένα χάλο για κανένα λόγο. Παρ' όλα αυτά, με ένα ωραίο top deck Sentinel από μια erudition που χύταρε, μου κλείσε το game. Και από το πουθενά, εντάξει, είχαν μείνει 20 κάρτες deck, ήταν δύο Sentinels, ok. Αλλά είδα τους δύο τελευταίους όταν έπρεπε. Και κλείδωσε game το οποίο. Σε δύο διαφορετικούς γύρους, ναι, δύο συνεχόμενους γύρους όμως. Οπότε είναι αυτό το τελευταίο το παιχνίδι, ήταν ξέρω εγώ 35-2. Είναι όλοι οι άλλοι, έλα εντάξει τώρα, κομπλέ σιγά, ξέρω εγώ. Περίμενε. Και αυτό είναι τα κλασικά, οι κλασικές κλοπές που κάνει η Prism στο Άγγελο, σε Herald, σε Άγγελο, σε Herald, χαχά, Sentinel, οπότε φάει 20 και κάνε μου 0. Το κάνεις αυτό δύο γύρους και οποιοδήποτε game state γυρνάει, δεν έχει... Και εκεί δεν μπορείς και εσύ να πας να πεις, να μπλοκάρω μωρέ γιατί μπορεί να έχει Sentinel. Γιατί αν δεν έχει, μετά απλά δεν έχεις γύρω και θα χάσεις μοιραία από το board που έχει. Οπότε εκεί πρέπει να κάτσεις και να φας και λες, okay, αν το έχει, τα κάνουμε τώρα. Top 4 παίξαμε πάλι μενού μαζί. Αντίστοιχο παιχνίδι και αυτό, στο health σε ίδια επίπεδα, στο 30 τόσο λίγο, αλλά πάλι καταλήγει στο ίδιο σημείο, στο χτίζω ένα board, αν έχω το Sentinel όταν πρέπει να το έχω, ψιλοκλειδώνεις το παιχνίδι, μετά εκεί δεν έχει επιστροφή. Ας είμαι στο 3 health, αν έχεις κάτω 5 ασπιδάκια και 8 ward, καλή τύχη μετά. Ναι. Ναι. Πρέπει να καθαρίσεις τη σουράκια, δεν γίνεται να αφήσεις κάτω να τραβάει δύο κάθε γύρο. Οπότε θα χάσεις tempo για να το κάνεις, οπότε πάει λίγο, είναι λίγο
snowball από εκεί και πέρα. Και τελικό είχαμε τη revanche με το... με τον συνάδελφο τον Άγγελο. Είπαμε πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον κάνω. Αυτή τη φορά δεν τράβηξα τρία figments Black Herald, τράβηξα ένα μέτριο χέρι. Μέτριο καλό, γενικά. Οπότε και ο Άγγελος δεν έκανε μπάνις ό,τι ήθελε, έκανε μπάνις μέτριο κακά πράγματα. Και το παιχνίδι πήγε δυστυχώς όπως είναι το αναμενόμενο για το matchup, είναι, το ξέρουμε και οι δύο, είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον κάνω. Πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Και αυτή τη φορά έγινε αυτό που είναι πιο πιθανό να γίνει στο matchup. Δηλαδή δεν έχει σημασία τι θα κάνει ο Κάνο ο Κακομύρης. Είναι... τον κάνει counter σε κάθε άξονα. Δηλαδή, αύρες δεν μπορεί να καθαρίσει. Δηλαδή, άτσι και πέσει κάτω ένα Genesis πρώτο γύρο, το πριν έχει τελειώσει. Δεν μπορεί να το καθαρίσει. Κάθε γύρο θα ξεκινά με vestige και όλα πιτσάρουν μέσα στην ένα, έχει άπειρα λεφτά. Θα φτιάχνει τα σπιδάκι του, χαλά τα breakpoints και ακόμα με ένα AB που παίζει δεν έχει και πολύ σημασία. Τα Heralds γενικά δεν έχει ούτε gear να μπλοκάρει το 7 breakpoint, ούτε πολλά pops για να τα αποπάρει. Δηλαδή τον κάνεις counter σε κάθε άξονα. Και επειδή έχεις τα figments, κυριολεκτικά κάθε κάρτα στο χέρι σου είναι όασης. Κάθε κάρτα στο χέρι σου την πιτσάρεις και γίνεται War 4. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει χειρότερο ένα matchup για τον Κάνο. Και κάπως έτσι πήρα τη revanche μου από τον Άγγελο που μου είχε ψήσει στο τελευταίο γύρο. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Πάντως, εκεί στο κάπου προς το τέλος που είδα το παιχνίδι σας, εκεί που δεν υπήρχε το χάλο να έχεις το Spell Void. Έδωσα το χάλο πολύ νωρίς. Έδωσα το χάλο πολύ νωρίς για tempo. Για να κόψω ένα Aether Spindle. Γιατί ο Κάνος στο ματσά παίζει το Waning Moon για να σπάει τους αγγέλους και για να μου χαλάει λίγο τα πράγματα. Οπότε κάποια στιγμή βάζει ο Άγγελος ένα Spindle με ένα Lesson στη λάβα πάνω και λέω και τον επόμενο γύρο θέλει να παίξει Spindle για να χτίσει πιθανά το kill στον μεθεπόμενο με τα Opt. Οπότε τελειώνω εγώ το γύρο μου ξυπνώντας έναν Άγγελο. Οπότε είχα το Ward 4. Ξέρω πως μπορεί να μου παίξει το Spindle και πριν Zolvari να κάνει το Waning Moon για 2. Έχω ένα AB, δεν είχα κάποιο σπιδάκι κάτω, οπότε θα μου έσπαγε τον Άγγελο και θα το κατά 4 μετά. Οπότε εκεί επέλεξα να δώσω το χάλο. Να μπλοκάρω το Waning Moon με το χάλο, να πάει το Ward 4 να μπλοκάρει όλο το Spindle να μην κάνει Opt και να πω ωραία, φέρε μου το tempo και άσε με να... δεν έδωσα καμία κάρτα από το χέρι μου γι' αυτό, εντάξει έδωσα για το... τίποτα βασικά, το χάλο είναι το Spell Void. Οπότε πήρα το tempo, δεν έφαγα damage αυτό το γύρο, δεν έκανε Opt, του μείνε μια τυχαία κάρτα, σου λέω ωραία κάνε ένα random κάνω αν θες να πεις ένα μηδενικό ξέρω εγώ, whatever, δεν με αφορά. Και λέω ωραία, παίρνω το tempo και λέω, είχα να παίξω ξέρω, δύο κόκκινα χέρια, τους λέω, okay. Από εδώ και πέρα μπαίνεις σε απειλό και θα πρέπει είτε να βγεις εδώ και τώρα γιατί είσαι στο χαμηλά, είτε να μπλοκάρεις κάθε γύρω με όλο στο χέρι, το οποίο μοιραία κάποια στιγμή... Ναι, ναι. Και ήταν... Δηλαδή νομίζω ότι αν η Θεή, ας πούμε, ήταν μαζί με τον Άγγελο εκεί που είχες πάει στο Spellvoid και είχες μείνει πάντα, στην Αγγελία... Πάντα μπορείς να το χάσεις το παιχνίδι. Και έκανε random Kano, ξέρω εγώ. Πάντα, κάνεις δύο Kano, πετυχαίνεις δύο τόμους, τραβάς τέσσερις μπλε, βρίσκεις μετά Wildfires, Aether Flares, Blazing. Οποιοδήποτε παιχνίδι, οποιαδήποτε στιγμή, ναι, με οποιοδήποτε χέρι, ο Kano μπορεί να το κερδίσει. Αυτό. Και αυτό είναι, είναι και λίγο η μαγεία του deck και είναι και λίγο αυτό που πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί δυσάρεστο για τον deck. Ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί κυριολεκτικά να βγάλει από τον κόλο του 40 damage. Οποιαδήποτε στιγμή, όσα και να έχει χέρι, και όσο Spell Void, και όσο AB, και όσες μπλε, και όσες οάσεις, και όσους αγγέλους, τα πάντα. Αν θεωρητικά πάει από τόμο σε τόμο σε τόμο σε Blazing σε Wildfire σε Wildfire, οποιαδήποτε στιγμή το παιχνίδι μπορεί να το κερδίσει. Ναι. Αυτό είναι το deck. Εντάξει. Το πιθανότερο είναι να μην γίνει αυτό, έτσι. Δεν είναι ότι το κάνεις. Να λέμε, εντάξει, το κάνω. Βγάζει πάντα 100 damage. Όχι, το πιθανότερο είναι να κάνεις random κάνω, να πετύχεις μια μπλε που κάνει ένα damage και πάμε παρακάτω. Ήταν και καλό νομίζω, ρε παιδί μου, γιατί είχαμε δύο Kano στο top 8 και γενικά η Kano είχαμε πήγανε... δύο Kano και τα δύο παιδιά και ο Αχιλλέας και ο Άγγελος έπαιξαν εξαιρετικά. Σε όλα τα παιχνίδια δεν τους έβλεπα συνέχεια, αλλά όποτε τους έβλεπα ήταν πραγματικά μελετημένοι και πραγματικά διαβασμένοι στα matchup τους και στο τι πρέπει να κάνουν και στο πώς παίζουν. Και ο Κάνο, εντάξει, είναι ένα πολύ τεχνικό deck. Δεν θα πει σε κάποιον, έλα πάρε Κάνο, παίξε μια εβδομάδα και έλα να παίξει. Καμία σχέση. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ σωστός στο τι resolvari, τι δεν resolvari, τι μένει σωστά, τι κάνεις πριν, πότε, μετά. Δηλαδή είναι deck που θέλει πολύ εμπειρία για να το παίξεις καλά.
Συμφωνώ. Άσχετο αν στα μάτια κάποιον λέγεται, έλα μωρέ, κάνεις random, κάνω καζίνο και αν σου βγει, βγήκε. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Είναι ένα deck που σε κάθε δεδομένη στιγμή πρέπει να σκέφτεσαι ποιο είναι το out μου αυτή τη στιγμή. Τι πρέπει να γίνει για να κερδίσω αυτό το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κάνω αυτό και ο άλλος να μην έχει μπλε χέρι. Ωραία. Πάμε, πάω να το κάνω. Αλλιώς χάνω έτσι κι αλλιώς, δεν έχει σημασία. Αν έχει μπλε χέρι, έχει μπλε χέρι. Πρέπει να κάνω ragamuffins και να μου δώσει μπλε. Αν δεν μου δώσει, τα κάνουμε. Είναι πολύ τεχνικό deck και τα δύο τα παιδιά το παίξαν καταπληκτικά. Και ήταν νομίζω από τα ωραία call του meta, δηλαδή σε αυτό θέλω να μείνω λίγο περισσότερο. Το ότι είναι πάντα αυτό που λέμε ρε παιδί μου, ότι όταν αφήνεις Arcane Barrier σπίτι ας πούμε, είναι τα meta πάντα που ο Kano κάνει thrive ας πούμε. Δηλαδή όλοι τον είχαμε λίγο στο μυαλό μας, δηλαδή κάποιοι βλέπω Κωνσταντέλος ας πούμε, άκουσα που έπαιζε Zen, ότι είχε κομιτάρει σοβαρό κομμάτι του Σουμπούτου ας πούμε για τον Kano ρε παιδί μου τέτοιο, αλλά παρόλα αυτά ξέρεις είναι ο Kano από αυτά τα deck που... Τον μπορεί να βγάλει τέτοιο... τα πάντα εσύ. Σκέψε, έλεγε ένα παιχνίδι του Αχιλέα με το Βαγγέλη που έπαιζε Zen στο τέλος. Ο οποίος Βαγγέλης πρέπει να είχε 2 ή 3 AB, δεν θυμάμαι. Και 2 Spell Void. Τον είχε σεβαστεί πάρα πολύ. Εντάξει, και είχε κάρτα στο χέρι. Έβαινε για λίθα, σχεδόν για λίθα, δεν θυμάμαι. Ίσως ήταν ξέρω, ένα off ή κάτι. Είχε πρέπει να τελείωσε το παιχνίδι στο μείον 70, μείον 60. Δηλαδή δεν ήταν άμορ, εντάξει, παρά λίγο. Σκότωσε και το διπλανό τραπέζι, Αχιλέα. Δεν έχει μέσα. Και ήταν σου λέω με άνθρωπο που είχε βάλει τα spell void του, τα AB του, είχε κρατήσει κάρτα. Έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει θεωρητικά απέναντι σε έναν Kano. Παρ' όλα αυτά, αν ο Kano κάνει τα μαγικά του, είπαμε, δεν έχει σημασία τι κάνει. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο αυτό με τον Kano, συμφωνώ. Αλλά... Για μένα είναι πάρα πολύ fun να το παίξει, αλλά θεωρώ πως είναι εξαιρετικά κακό game design ο Kano. Δηλαδή είναι. Okay. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό και οι δύο πλευρές. Δηλαδή και η πλευρά, το pitch deck, το ότι είμαστε εδώ που είμαστε, είσαι αυτό που είσαι. Δετερμινιστικά σε 10 γύρους, αν δεν κάνω κάποια βλακεία, θα χάσεις. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να γίνει βλακεία. Αν εγώ είμαι καλός και το έχω προπονήσει και ξέρω τι κάνω, αν είσαι ένας Guardian ή ένας αργός Warrior ή οτιδήποτε άλλο, ή μια Enigma πιθανότατα, θα κάτσω, θα κάνω το παιχνίδι μου, θα στήσω το δεύτερο cycle μου να είναι όλες οι κάρτες με τη σειρά που πρέπει να είναι και θα σου βγάλω 200. Και έχει μέσα όσο AB θες, όσο Spell Void θες, όσο Assist θέλεις, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ωραία, αυτό δεν είναι fun. Δεν νομίζω ότι είναι ωραίο design να είσαι από την απέναντι μεριά, ούτε από τη μεριά του κάνω. Από τη μεριά του κάνω εμένα μπορεί να μ' αρέσει σαν puzzle, ξέρω εγώ. Αλλά είναι ένα single player puzzle παιχνίδι, δεν παίζεις Flesh and Blood. Ναι, δεν είναι το δυνατό σημείο του Flesh and Blood αυτό, όχι αυτό. Δεν είναι, είναι ένα one player puzzle. Παίζεις ένα puzzle μόνο σου, πώς λοιπόν θα πρέπει να κάνω να θυμάμαι να πάνε οι κάρτες με τη σωστή σειρά που πρέπει να πάνε, ώστε με 100% πιθανότητα να κερδίσω το παιχνίδι. Δεν μπορεί να πάει τίποτα στραβά. Δεν είναι fun και από τις δύο μεριές, νομίζω, αντικειμενικά. Μπορεί να το δούμε, ξέρω, σαν ένα challenge στον εαυτό σου, να θυμάμαι το pitch deck ή να το κάνω μέσα στη σειρά, αλλά δεν παίζεις το παιχνίδι, κάνεις κάτι άλλο. Δεν είναι metacall, δηλαδή, αυτό που σχολίασες, Σαμαρά, πριν ότι είναι ok. Γιατί στα μάτια μου, ας πούμε, αν κάθεσαι απέναντι σε Zen, άσχετα με το spell void ή το barrier, αν ο Zen κάνει... Αν ο Zen κάνει 40, τέλειωσε. Βέβαια, πρόσεξε, δεν θα τον βαρέσει για να δώσει μάσκα. Δεν μπορείς να παίζεις την Bouncing Links. Οκ, άρα πρέπει να τον έχεις σεβαστεί και να παίζεις Bouncing Links ή ένα Salt the Wound, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Δεν βγαίνει για μένα. Ωραία, θα παίξεις Bouncing Links, θα παίξεις Spell Void. Δεν είναι τόσο... Για μένα Bouncing Links. Τώρα... Εγώ θέλω να τον τρέξει τον κάνω, να σου πω έχεις δύο γύρους. Τα είδες, μπράβο. Μπράβο ρε, μάγκα, κομπλέ. Βγάλε, αλλά και πάλι... Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο αυτό το ματσάπι από τις δύο μεριές. Δηλαδή και ως Kano φοβάσαι το Aggro Mirror, ήτλες, έχω δύο γύρους. Εντάξει, το πιθανότερο είναι να μην τα έχω δει αυτά που πρέπει να δώσει δύο γύρους, αλλά απ' την άλλη ο άλλος μπορεί να μην κρατήσει ούτε λίγο να σε σεβαστεί και δεν χρειάζεται να δεις όλο το κόμπο για να κάνεις κάτι. Με μισό κόμπο παίζει να βγαίνουν, αν τριντάρεις λίγο από εδώ και από εκεί. Σε κάθε περίπτωση, να είναι ένα game που να είσαι εγώ στο 41 ο Kano και να σου λέει περίμενε και μετά γίνεται απλά ένα άλλο single player παιχνίδι που είναι λίγο πάω φρουτάκια και ελπίζω να μου δώσει τον deck τις σωστές κάρτες, ούτε αυτό θεωρώ όπως είναι ωραίο design. Εντάξει, κοίτα, παραδοσιακά ρε παιδί μου λίγο από το Flesh and Blood δεν έχουμε δει άλλο κατεξοχήν combo deck όπως είναι ο Kano, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή... υπάρχει ο Bolton. Δεν είναι υπήρχε η Icelander σε κάποια ματσάπ, το στίζω board, σου βάζω τα χέρια, αλλά αυτό ήταν, βλέπεις, ήταν κομμάτι-κομμάτι. Πάρε το ένα κομμάτι, πάρε το άλλο κομμάτι, πάρε το άλλο κομμάτι. Εάν κάνεις 30 γύρους να με σκοτώσεις, sorry, θα σε σκοτώσω εγώ.
Ναι, όχι, δηλαδή δεν είχαμε κόμπο με αυτή την έννοια το τελείωσε ότι μάζεψε τα pieces, ας πούμε, αν μαζέψεις τα pieces γίνεται κάτι extreme, δηλαδή δεν έχουμε πολλά τέτοια decks, οπότε γενικά δεν μπορώ να πω ότι ok, να αισθάνομαι ότι είναι θέμα στο παιχνίδι σαν core concept, γιατί πιστεύω ότι είναι ωραίο. Υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες που τους αρέσει αυτό. Θέλει πολλοί κόσμος να παίξει Wizard και ο Κάνα με τον τρόπο που παίζει νομίζω δεν βοηθάει το class του Wizard να είναι αυτό που θα μπορούσε να είναι. Αλλά το δηλαδή, πόσο καλά περνάς. Δηλαδή πόσο κόσμος απλά χάνει από Κάνα και λέει τώρα εντάξει, ήμουν εκεί, έπαιζα το παιχνίδι μου και ξαφνικά μου βγάλε 50. Οκ. Okay. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι αυτό. Μπορούσες στο deck building. Ναι, ναι, απλά σου λέω το ότι είναι ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, το ότι είναι καλό να υπάρχει στο environment. Ένα deck, πάντα ένα deck. Ένα combo deck είναι πάρα πολύ ωραίο να υπάρχει και 2 και 3 και 4. Απλά είναι και ένα combo deck το οποίο τα περισσότερα decks, ακόμα και με deck building επιλογές, δηλαδή είσαι guardian, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Θες να βάλεις Oasis, βάλε. Θες να βάλεις Steadfast, βάλε. Ωραία, είναι τόσο δετερμινιστικό το αποτέλεσμα που πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα για να κερδίσει η Guardian απέναντι σε ένα κάνο που ξέρει να πει τι θα κάνει σωστά. Και αυτό. Εντάξει. Εντάξει, ρε παιδί μου, σε όλα τα matchup και σε όλα τα decks υπάρχει, ρε παιδί μου, πάντα αυτό το ότι. Σίγουρα. Η δυσκολία, το πολύ δύσκολο matchup, τα πράγματα που μπορεί να κάνει για να το βελτιώσει, σίγουρα. Αλλά εδώ πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα για να το βελτιώσει με τα μισά decks στο παιχνίδι. Τι βελτιώνεται εύκολα. Με ένα άγκρο βελτιώνεται αν το σεβαστείς και βάλεις κανένα spell void, καμιά όαση. Είναι λίγο τραβηγμένο να το να πεις ότι στα μισά decks δεν βελτιώνεται, γιατί γενικά και έχουμε δει ιστορίες από guardians, παιδί μου, να κερδίζουν και εννοώ και ας μην είναι ένα καλό matchup. Και ας σίγουρα. Υπάρχει λίγο αυτό το δετερμινιστικό κομμάτι. Και επίσης είναι και αυτό που λες, παιδί μου, είναι κατά κάποιο τρόπο ένα κόστος που γενικά το Flesh and Blood την έχει πάρει αυτή την κατεύθυνση καιρό και μας το έχει δείξει. Ότι λίγο από το class δεν μπορείς να φύγεις 100% από τα core design του. Δηλαδή, αν ένα class έχει φυσικά κακό matchup με κάποιο άλλο, σχεδόν ό,τι και να κάνεις, δεν θα το κάνεις 90-10 το matchup αυτό το κακό. Δηλαδή, υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα. Και αλλά δες λίγο το design. Δηλαδή, design με τον Guardian Slander. Δεν υπάρχει ποτέ στα αλήθεια να κάνεις με τον Gaino πολύ favorite. Όχι, matchup, όχι, όχι, αλλά δες σε αντιπαράθεση με τον Guardian το design της Islander και της Blaze τώρα. Τι είναι αυτό, τι είναι το θέμα του μάγου. Παίζω και στο γύρο του άλλου και συνοχλώ και κάνω κάτι. Πώς το κάνει και η Blaze και η Islander ελεγχόμενα. Μία φορά το γύρο. Μία κάρτα. Ένα πράγμα. Ωραία, αυτό το κάνω συνέχεια από λίγο, είναι πάρα πολύ ok. Τι κόστος είχε η Islander, ότι έπρεπε να παίξει μια μπλε κάρτα, που είναι below curve το να παίζεις μπλε κάρτες, αλλά τι όφελος είχε, το παίζεις στο γύρο του αντιπάλου, ξέρω εγώ. Ok, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Τι κόστος έχει... Ok, ναι, αλλά κατά κανόνα, ξέρω, το μπλε spell που έμπαινε για 0-1 ή 2 για τα resources σου, δεν είναι on curve, είναι below curve να παίξεις μια κακή μπλε κάρτα σε εισαγωγικά. Αλλά είχε το καλό ότι σκοτώνει στο γύρο του αντιπάλου. Κάνει damage στο γύρο του αντιπάλου, ξέρω εγώ. Okay. Τι κάνει η Blaze, παίζει μία κάρτα στο γύρο του αντιπάλου. Τι κόστος έχει, ότι πρέπει να κάνεις κάποια opt για να μαζέψεις counter να το κάνεις. Το ελεγχόμενο action cheating του Wizard δείχνουν πως είναι αυτό που θέλουν να κάνουν. Θέλει να σου πω κάντο συνέχεια από λίγο, όχι μία φορά 50 κάρτες, 50 φορές από μία κάρτα, ξέρω εγώ. Που να είναι πιο διαχειρίσιμο για τον άλλον και να έχει πιο άμεσο counter play και ένα back and forth. Δεν είναι το στυλ, α, όλο το παιχνίδι περιμένω και ένα γύρο πατά το κουμπί και φάει 100. Νομίζω πάμε παρακάτω. Δε, ναι. Το υγιές Kano αυτό. Νομίζω εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν ξέρω αν θα τη βγάλουν σε adult ποτέ. Πιθανολογώ πως ναι, θα είναι, μου μοιάζει λίγο. Όταν θα γίνει ελέλο Kano, δηλαδή μόλις μοιάζει λίγο. Μοιάζει με τη φάση της Islander που την είχαν βγάλει Young και μετά από 6 μήνες. Είναι ωραία party adult, γιατί μια χαρά μου φαίνεται να είναι και στο CC. Οπότε θεωρώ πως θα τη βγάλουν κάποια στιγμή, γιατί φαίνεται ok. 17 health, άρα 34 η μεγάλη. Ok, μου φαίνεται κάτι ανάμεσα στον Kano και στην Islander. Okay, γιατί παίζει καλύτερες κάρτες από την Islander, γιατί παίζει να παίξει κόκκινες. Δεν μπορεί να παίξει 50 κάρτες όπως το κάνω, οπότε μου φαίνεται balance χωρίς το έχω δοκιμάσει καθόλου. Yes. Δεν έχω ιδέα τι combo μπορεί να κάνει. Φαίνεται να είναι αυτό που λέτε, ρε παιδί μου. Ότι θέλω να πάνε εκεί το Wizard λίγο. Ότι το Wizard αυτό το archetype του ότι παίζω πράγματα και στο γύρο του άλλου, που αισθάνομαι ότι είναι κάτι που μας λείπει από το Flesh and Blood τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, γενικά Islander... αυτό το κομμουνιστικό του είναι, δεν είναι ο γύρος, είναι ο γύρος μας. Είναι... Εμένα μου αρέσει το παιχνίδι. Και λέει ο τύπος που παίζει Illusionist και Wizard, οπότε κατεξοχήν παίζω στο γύρο του άλλου.
Μ' αρέσει το interaction στο γύρο του άλλου πάρα πολύ σαν design στο παιχνίδι. Και είναι και από τα πράγματα που αισθάνομαι ότι περισσότερα άτομα που συζητάω, ρε παιδί μου, που έρχονται από άλλα card games, είναι από τα πράγματα που τους λείπουν περισσότερο στο Flesh and Blood. Αυτό το πράγμα ότι, ξέρεις, παίζεις το γύρο σου και ενεργά εγώ μπορώ να παίξω κάρτες μου, να χαλάσω αυτό που κάνεις την ώρα που παίζεις, ας πούμε. Ή σε βάζω να πάρεις μια απόφαση στο γύρο σου που δεν την είχες μετρήσει. Δεν είχε αυτό λίγο το πολύ solitaire που έχει κάποιες φορές το Flesh and Blood, στο Warrior Ninja. Τα reactions. Ή κάνουν τα reactions. Μόνο είναι χαχά, συν 3, χαχά, block 4, χαχά, χαχά. Αυτό εμένα δεν μου λέει πολλά. Ναι. Νομίζω η Icelander είχε πετύχει τέλεια αυτή την ισορροπία σαν game. Δεν σου λέω για σαν power level, μπορεί να ήταν πολύ δυνατή, αλλά την ισορροπία στο gameplay την είχαν πετύχει τέλεια με την Icelander και από αυτήν εμπνεύστηκαν, θεωρώ, και βγάλαν την play σε ίδια λογική, αλλά στο πιο damage κομμάτι για το λιγότερο disrupt κομμάτι. Οπότε μια χαρά να είναι ο Fire Mage, κάνω damage πιο πολύ στο γύρο σου, ο Frost Mage κάνω πιο λίγο, αλλά σε ενοχλώ κιόλα. Μου φαίνεται πάρα πολύ στο design και έτσι αρκετά basic fantasy μέσα στο theme της κλάσης. Να έχεις το class fantasy. Όχι, εντάξει, το class fantasy και το θέμα είναι 10 στα 10 σε όλους τους χαρακτήρες. Δηλαδή, ό,τι και αν παίζεις, δηλαδή παίζεις το Ranger. Α, πρέπει να έχεις τόξο, να οπλίσεις, να τραβήξεις, να βάλεις το Arsenal. Είναι καταπληκτικό design. Για να είμαι χαχά, αλλά είναι οι κάρτες, είναι. Όχι. Σε αυτό τα λέμε συνέχεια ότι εντάξει, το έχουν πετύχει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το class fantasy, δηλαδή σε όλα τα classes, νομίζω είναι εξαιρετικά καλά φτιαγμένο. Πάμε και σε εσάς τους δύο σιγά-σιγά. Πώς ήταν λοιπόν το. Γιατί εσύ δεν θέλω να έχω να μας πεις για το Pro Quest. Είχα ένα διαφορετικό experience αυτή τη χρονιά. Γιατί πέρσι είχα πάει πολύ καλά στο CSR. Δηλαδή πέρσι είχα ξεκινήσει με 3-0 στο CSR. Και δεν πήγα καλά στο draft με αποτέλεσμα να μην μπω στο top cut. Αλλά φέτος έκανα ακριβώς το ανάποδο. Δεν πήγα τόσο καλά στο CSR, αλλά πήγα πολύ καλά στο draft. Και με βοήθησε και τελικά έκανα 6-3 ουσιαστικά για να περάσω στο top 8 εδώ όμως. Το αστείο κομμάτι της όλης συζήτησης είναι ότι κάθομαι στο πρώτο παιχνίδι που παίζω και το πρώτο μου παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι εναντίον Κάτσου, αλλά ήταν ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη το οποίο δεν ήταν εξοικειωμένος με το matchup της Enigma. Εσύ έπαιζε Enigma στο τουρνό. Ναι, εγώ έπαιζα Enigma. Με αποτέλεσμα να μην ξέρει, ας πούμε, ότι πρέπει να πάει πιο wide, ότι πρέπει να παίζει την bouncing links. Μου έπαιζε τη momentum, ας πούμε, που εναντίον μου πρακτικά είναι σαν να μην είχε head. Καλή τύχη να χιτάρουν τις ατάξεις με το wall. Ναι, καλή τύχη να χιτάρει κάτι. Οπότε ήταν σχετικά εύκολο αυτή η αρχή. Και πετυχαίνω τον επόμενο γύρο ξανά Κάτσου, αλλά ήταν ο Γκούμας αυτή τη φορά. Παρόλο που ο ίδιος και αυτός μου παραδέχτηκε ότι δεν πολύ έχει παίξει αντίον Enigma, έφερε την Bouncing Links όμως. Το αστείο ποιο είναι, παιδιά. Ο Γκούμας εναντίον μου, παρόλο που με νίκησε, δεν έκανε μία φορά το ability του Κάτσου. Δεν το έκανε. Ήταν σαν να μην υπάρχει το ability του Κάτσου. Έφαγα 4 bonds και ήταν και τα 4 το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή είχε στο χέρι Gaspwave, το μπλόκαρα εγώ, μετά ερχόταν αυτό. Ιστορία μετά παρακάτω. Και ήταν όχι μόνο μαζί με Gaspwave, δηλαδή τον Gaspwave πες πάει στο διάλογο. Πίτσαρε και έκανε 3 go again, ok, είμαι ok. Αλλά ήταν surging strike στην αρχή. Δηλαδή surging, αυτό, bonds. Το έφαγα 4 φορές και έχασα. Ίσως να μπορούσα να κάνω λίγο καλύτερα να βγει το παιχνίδι, γιατί φταίω σε κάποιο κομμάτι που δεν έβαλα το sideboard που έχω, που είναι dedicated στις αύρες. Έβαλα το sideboard που έχω διάφορες attacks μέσα, τις οποίες τις παίζω γενικά για το Zen. Αλλά παρασύρθηκα λίγο και έβαλα τα ίδια και στον Κάτσου. Δεν έπρεπε, γιατί είχε και pops ο Γκούμας εναντίον μου. Και τα pops σταμάτησαν τα φαντάσμα κλάσμα. Κάποια στιγμή βάρεσα για 9, δεν βάρεσα για τίποτα. Ουσιαστικά του πήρα μια κάτω από το χέρι, δηλαδή αυτό ήταν. Πήγαμε. Και ήμασταν κάρτα-κάρτα, ας πούμε, αλλά προφανώς όταν έχεις μαχαίρι-μαχαίρι και μια επίθεση είναι καλύτερο από το δικό μου που απλά βαράει για 6, αν δεν έχω ασπίδα στον πόλ. Οπότε έχασα και αυτό το game και το επόμενο game λέω εντάξει, τύχη με ευνοεί γιατί παίζω με Victor με τον Demir. Και λέω εντάξει, έχασα ένα καλό ματσάπ της Enigma, δεν γίνεται να χάσω και δεύτερο καλό ματσάπ στην Enigma. Αλλά μάλλον γίνεται. Γιατί κάθομαι με τον Demir και
Ναι, μεν έχω αγνοήσει. Η λίστα μου είχε λίγο αγνοήσει τον Guardian. Δηλαδή, πώς μπορεί να αγνοήσει η Enigma, δεν έπαιζα το Unmovable, ας πούμε. Okay. Ή δεν έπαιζα άλλες greedy αύρες του στυλ Spectral Manifestation, 10,000 Years, το Λικάκι, μπλα 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 μπλα. Οπότε δεν είχα και πολλά πράγματα να κάνω εναντίον του, παρόλα αυτά πάλι είμαι super favored. Και ξεκινάει το παιχνίδι, τρώω το πρώτο CNC panel, με ok, δηλαδή ήμουν με πολύ μεγάλη ψυχραιμία, δεν πειράζει, το τρώω, πάμε παρακάτω, θα ξανακάνω board κτλ. Και έρχεται να φάω το δεύτερο CNC panel, στο οποίο όμως ήταν πολύ απογοητευτικά τα πράγματα, γιατί ενώ ήμουν στο 22 live, τραβάω ένα χέρι το οποίο ναι μεν δεν μπλόκαρε το CNC panel, αλλά ήταν και όλο D-Reacts. Και είχα στο arsenal μου το sync. Οπότε και τρώω το CNC και καταστρέφεται το arsenal μου και δεν έχω γύρω. Δεν είχα να κάνω τίποτα. Είχα να κάνω ένα γύρω τίποτα. Οπότε λέω pass, έβαλα ένα άλλο D-React στο arsenal. Και από εκεί ξεκίνησε, ήμουνα στα 12 life εκεί μετά γιατί είχα φάει 10. Και ξεκίνησε, α ωραία, φτιάχνω 5 might, τραβάω κάρτα, α πάρε 10 overpower, α ωραία πρέπει να μπλοκάρω, πάμε επόμενο γύρο, 10 go again με το e-strike επειδή σπάσαν τα might και 9 από το spinal crash και μετά απλά κατέληξα να μπλοκάρω κάθε γύρο, τελείωσε το παιχνίδι. Απλά είδε κάποια στιγμή το επόμενο πάμελ και έχασα. Για τους unbeliever του Victor εγώ έχω να το πω, να το σημειώνω αυτό το παιχνίδι. Για τους unbeliever του αλογατάνθρωπου. Συγγνώμη για τη διαφορετική διάλειμμα συνέχιση. Και ναι, έτσι έχασα και οπότε πήγα στο draft να παίξω μετά, στο 1-2 δηλαδή. Και είχα στο μυαλό μου ότι πρέπει να πάω καλά στο draft. Δεν έχω περιθώρια να μην πάω καλά στο draft για να συνεχίσω. Οπότε κάθομαι στο τραπέζι, κάνω στην αρχή τη στρατηγική που έκανε ο Γιώργος, δηλαδή έχω πικάρει 3-4 generic, δεν θυμάμαι πόσες ήταν. Τα πρώτα picks, το πρώτο μου pick ας πούμε ήταν το blunt, το 7 το κόκκινο. Δηλαδή θεωρούσα ότι είναι πολύ καλό, το παίρνω, είναι generic, θα περιμένω να δω κι εγώ τι γίνεται από δεξιά και αριστερά. Έρχεται στο κάπου 4ο pick, 5ο pick, έρχεται το πρώτο κόκκινο spectral manifestation. Όταν βλέπω κόκκινο Spectral Manifestation και είναι 5ο pick, λέω δεν παίζει κανείς ενίγμα. Οπότε τι κάνω, παίρνω την ενίγμα κάρτα. Ξαναγυρνάνε οι επόμενες κάρτες, παίρνω κάποια αύρα κόκκινη. Νομίζω ήταν Warning Spectre. Σιγουρεύω ακόμα στο μυαλό μου ότι δεν παίζει κανείς ενίγμα. Τουλάχιστον από την μία φορά όπου μου ερχόταν οι κάρτες. Συνεχίζει το draft και κάποια στιγμή προς το τέλος του πρώτου πακέτου, από το πρώτο πακέτο, παίρνω το γαντάκι της Enigma, το συνένα word και λέω ok, είμαι πια βέβαιος ότι στο τραπέζι δεν παίζει κανείς Enigma και λέω ωραία, μάλλον θα πουσάρω τον εαυτό μου ώστε να κάνω το δυνατότερο δυνατό score που μπορώ να κάνω αν είμαι ο μόνος Enigma player στο τραπέζι. Οπότε συνεχίζει έτσι η κατάσταση, καταλήγω να έχω 4 D-Reacts στο deck μου, 3 μπλε, 1 το κόκκινο, το τριάρι. Καταλήγω να έχω 3 λύκους, 2 haze, whatever, η αύρα που πιτσάρεις και έχει word 4. 3 spectral manifestation κόκκινα. Και έχω τελειώσει το draft μου και ναι μεν δεν είχα κάποια majestic όπως είχε ο Γιώργος, αλλά θεωρώ ότι έχω ένα φανταστικό enigma deck. Οπότε τελειώνει το draft και ρωτάω τον διπλανό μου, του λέω έπαιζες Zen ή Nu φαντάζομαι, έτσι λογικά του λέω μάλλον σου παίρναγα πολλές κάρτες Zen γιατί έβλεπα όντως πολλές κάρτες Zen και μου λέει όχι δεν παίζω, παίζω Enigma. Οκ, okay, του λέω και ο διπλανός του πετάγεται και λέει α και εγώ Enigma παίζω και είμαι σε φάση παιδιά έχω δεκάρα, πώς παίζετε Enigma. Τέλος πάντων, υπήρχε ένα confusion ας πούμε στο τραπέζι και είχαμε τον Μαμονά, ο οποίος ήταν ο μόνος ninja player. Ναι, το άκουσα αυτό. Ήταν ο μόνος zen και λέω εντάξει, ok, το national μου κάπου εδώ έχει τελειώσει. Ναι, μεν έχω δεκάρα, αλλά για να είναι ο Μαμονάς ο μόνος ninja, δεν νομίζω ότι μπορώ να τον κερδίσω. Maximum θα κάνω ένα 2-1 και εντάξει. Και οι υπόλοιποι ήταν νου. Κάπως μαγικά, μία από τις νου νικάει το Μαμονά. Hands up. Δεν ξέρω. Τον νικάει.
Και εγώ νικάω το πρώτο μου game ήταν μενού, νικάω το δεύτερο μου game ήταν μενού, νικάω το τρίτο μου game ήταν μενού, καθώς και οι τρεις νου είχανε, ήταν τέσσερις και είχαν μέτριο deck και οι τρεις. Οπότε κάπως έτσι τις σταμάτησα και τις τρεις, το testing μας σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή ήξερα το game state που έπρεπε να φτάσω εναντίον στις νου, γιατί μία από τις νου, Ξανθόπουλος, προσπάθησε να με φατιγκάρει. Και είχαμε δει αυτό το game state, ότι στο τέλος που βαράει για dagger dagger, εγώ κάνω ενίγμα στο γύρο σου, ενίγμα στο δικό μου γύρο. Το ασπίδα ασπίδα είναι καλύτερο από το dagger dagger. Αυτό. Μαθηματικά το ασπίδα ασπίδα ήταν καλύτερο από το dagger dagger, οπότε δεν μπόρεσα. Ναι, μεν είχα μείνει με τρεις κάρτες στο deck μου, αλλά ήταν αρκετές για να τον σκοτώσω στο τέλος. Οπότε τελείται, νίκησα και στο draft. Και μετά ξεκινάμε πάλι το σεσέ. Φλίπαρε λίγο η φάση μου στο σεσέ μετά, γιατί έπαιξα στην αρχή το πρώτο γύρο που τελείωσε, έπαιξα με έναν Κάγιο. Ναι. Που δεν θυμάμαι πώς πήγε το game, να είμαι ειλικρινής. Και μετά έπαιξα με τον Κυρλή που έπαιζε νου. Το έχουμε δει το νου, ήταν ένα καλό matchup και αυτό για μένα. Και στο τελευταίο γύρο έπαιξα με τον... Συγγνώμη, ήμουν άδικος με τον αυτό. Ο γύρος μου μετά τον draft ήταν ξανά με Victor, γιατί ήταν με τον Άρη. Δηλαδή ήμουν πάρα πολύ high rolled στα matchup μου. Αν μπορούσε να παραγγέλνεις matchup, ναι, ναι, θα είχα εγώ εδώ η Guardian, παρακαλώ. Και η Zen ήταν κάπου σε μια γωνία και κλαίγανε σε αυτό το τουρνουά. Ναι, ναι, ναι. Ήταν η ενίγμα. Ψάχναν την ενίγμα με τα κιάλια. Πού είναι, πού είναι, πού είναι, πού είναι, πού είναι. Εντάξει, αυτή τη φορά, παιδιά, δεν ήταν το ίδιο που ήταν με τον Demiri. Δεν μου έκανε CNC Pavel 5 might go again κτλ. Ήταν ένα normal παιχνίδι εναντίον Guardian. Είδε κάποιες κάρτες, όχι αρκετές για να με σταματήσει. Δηλαδή κάποια στιγμή απλά έφερα το Miragai, τον σκότωσα, μπλα μπλα. Και μετά έπαιξα με τον Κυρλή. Ήταν ένα ματσά που το είχα προετοιμάσει, ήξερα τι πρέπει να κάνω. Δεν του ήρθαν τόσο καλά τα sequence με τα reaction και το να μου φάει το board και τα λοιπά, οπότε τον έκανα overwhelmed, γιατί το πήγαινε και πιο πολύ να μου σταματήσει το deck, δηλαδή να με κάνει fatigue, ας πούμε. Το οποίο ήξερα ότι δεν θα δουλέψει, δηλαδή το καταλάβαινα ότι προσπαθούσα να με κάνει φατίγκα, αλλά καταλάβαινα ότι θα παίξω αργά, θα παίξω Miragai τρεις φορές, και αν δεν είναι αρκετό, εντάξει, okay, θα χάσω, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι αρκετό να παίξω τρεις φορές Miragai. Ήμουν και τυχερός που δεν το χίταρε το Miragai με κάποια από τα μπάντς, προφανώς. Και στο τελευταίο γύρο παίζω με τον Αχιλέα, που πρέπει το παιχνίδι μας να τελειώσει κάπου στα 10 λεπτά, κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι παίξαμε πάρα πολύ. Παρόλο που κάθεται ο Αχιλλέας κάτω και μου λέει: Α, μου λέει επιτέλους, είναι το μόνο ματσάπ που έχω τεστάρει πάρα πολύ. Γιατί πίστευα ότι έχω πρόβλημα. Ναι, του λέω: Εγώ είναι το μόνο ματσάπ που όχι μόνο δεν έχω τεστάρει, έχω και 0 κάρτες για να παίξω εναντίον του, γιατί το μόνο που έχω φέρει είναι το Arcane Barrier μου. Τελεία. Δεν έχω κάτι άλλο που βοηθάει στον game. Οκ. Κάθομαστε και παίζουμε, είμαι κάποια στιγμή στα 38 live και κάνω ένα, ας πούμε, commit του χεριού μου, ώστε να παίξω και ένα φαντάσμα κλάσμα στο γύρο το δικό μου, και βλέπει ο Αχιλλέας ότι είμαι tapped out, δεν έχω resources, δεν έχω κάποιο trick, έχω μια κάρτα Arsenal, υποθέτει ότι δεν έχω κάποιο trick στο Arsenal. Και λέει, ωραία, Κέινο, και δεν είδε, παιδιά, τίποτα, να μην το κατηγορήσω ότι είδε κάτι προβελικό. Κέινο Aether Flare. Κέινο Aether Flare με 0 κάρτες χέρι και να μην κάνει κάτι το Arsenal, είναι αρκετό για να σε σκοτώσει από τα 38 life. Aether Flare, Blazing, Specialization, Wildfire, συγγνώμη, Specialization, και κάτι ακόμα που είδα από το Κέινο, ήταν αρκετά για να πάω στο 0 κατευθείαν. Ούτε καν resolvάραμε το φαντάσμα κλάσ μου, δηλαδή, εκεί. Okay. Και το top 8 κατευθείαν παίξαμε μαζί, Γιώργο. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιο way out από τη μεριά μου. Δηλαδή υπήρχαν κάποιοι γύροι που ίσως ήταν λίγο questionable, αλλά ο Γιώργος είδε back to back, δηλαδή ήταν δύο χέρια. Χέρι νούμερο 1 έχω δύο, ένα τσι τον Miragai, ένα transcend και μία κάρτα που μπλοκάρει για 3. Και μου μπαίνει με Siren's Call. Αν χάσω τον Miragai εκείνο το γύρο, χάνω τα chances μου να κερδίσω, οπότε προσπαθώ να τον πιτσάρω για να κάνω βλακίες
ώστε να φύγει από το χέρι μου και να μην τον πάρει το Siren Skull. Και καπάκι μετά στο επόμενο ακριβώς γύρο βλέπω ακριβώς το ίδιο state από χέρι και έχει ξανά Siren Skull. Και πρέπει να ξανακάνω το ίδιο πράγμα, μένοντας πολύ πίσω στο life και στο tempo. Αποτέλεσμα είναι μετά να τρώω disrupt, disrupt, disrupt και κάποια στιγμή να χάσω. Και γι' αυτό παίζει τον Illusionist που έχει κίτρινες και δεν σε νοιάζουν αυτά. Ναι, ναι. Ήταν εντάξει από τη μεριά μου, όντως είχε έρθει πάρα πολύ καλύτερο sequencing σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ήταν αυτό το dream game state από τη μεριά της Νου που σε φόρσαρα κάθε φορά να παίξεις το χέρι σου, ενώ είχα ήδη go again και κράταγα μια attack. Οπότε παίξαμε αυτό το κλείσμα, ήταν 4 γύρι σε ρίξε εγώ που σου έκανα clear το board και ξανά παίζα. Δηλαδή ήταν. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ήταν ένα. Δηλαδή, είναι fair πολύ το. Δηλαδή, αν η Νου έχει ένα matchup, έχει κάποια matchup, ας πούμε, που φαίνεται ότι είναι fair deck, είναι αντί είναι Illusionist. Γιατί για να είμαι αντικειμενικός, απέναντι σε άλλα deck, η Νου δεν φαίνεται fair. Δεν καταλαβαίνω, παιδιά, δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά σας. Ναι, δηλαδή, πες Illusionist, άντε τρώγεται, γιατί φτιάχνω κι εγώ κανένα board, φτιάχνει και η Prism κανένα board. Γίνονται unfair πράγματα και από τις δύο μεριές, αλλά απέναντι σε άλλα deck, εντάξει, καληνύχτα. Ναι, οπότε πρακτικά προετοιμάστηκα τόσο πολύ εναντίον Τζεν. Δηλαδή είχα πρίξει τον Άλεξ να παίξουμε τόσες πολλές φορές που με είχε βαρεθεί πια. Δεν ήθελε, έκανε disconnect άμα με έβλεπε να του ζητάω παιχνίδια ή κάτι τέτοιο. Δεν είδα κανένα Τζεν. Έπαιξα με κάτσου βέβαια, αλλά καμία σχέση δεν έχει το matchup. Η Enigma είναι πολύ μπροστά στο κάτσου σε σχέση με το τι είναι με το Τζεν. Ο Τζεν είναι πολύ αρνητικό matchup. Ναι, μεν είχα κάποια προετοιμασία, αλλά δεν πίστευα ότι αν κάνει κάποιος κάποιο μεγάλο γύρο μπορώ να κερδίσω. Και πες άμα θες και λίγο, γιατί ήσουν ο μόνος που έπαιξε τελικά, ρε παιδί μου, τη δεύτερη μέρα την Κυριακή στο ProQuest Plus, λίγο πώς ήταν και τα παιχνίδια σου, γιατί και εκεί είχες κάνει ένα πολύ καλό run, ρε παιδί μου, δηλαδή εκεί έφτασε τελικό πάλι. Στο ProQuest Plus, δηλαδή, η απόφαση μου να παίξω ήταν ακριβώς μετά που έχασα από σένα. Ήθελα να παίξω κι άλλο παιχνίδι, αυτό. Οπότε. Απλά λέω εντάξει, okay, θα παίξω. Και ξεκίνησε πάλι έτσι πολύ δυνατά το παιχνίδι, γιατί παίζω με Κάγιο τώρα πρώτο γύρω, το Παρασκευόπουλος. Ναι. Όπου. Εντάξει, πήγανε καλά τα πράγματα για εκείνον στην αρχή. Με είχε πιέσει πάρα πολύ, είχα πέσει πάρα πολύ low στο life. Κάποια στιγμή βλέπω το specialization, θέλω να το κρατήσω, το βάζω στο Arsenal, του λέω παίξε. Και στον επόμενο γύρο είναι ο γύρος που βλέπω τον Mira Guy. Και δεν είχε να με πιέσει πολύ εκείνο το γύρο. Ξανάπεσα λίγο παρακάτω και του έκανα το κεφάλι και τα πάντα όλα. Δηλαδή, του έκανα κεφάλι, Mira Guy, specialization και το γαντάκι όλα μαζί σε ένα γύρο. Ο Mira Guy αυτός έμεινε γιατί δεν κατάφερε να τον φάει και τον βάραγε για 12 go again. Συγγνώμη, γιατί είχε και συνένα από το specialization και από το γαντάκι. Δεν υπήρχε επιστροφή μετά από εκεί. Ήταν πάρα πολύ one-sided από εκείνη τη μεριά. Και καπάκι, μια και λέω one-sided, παίζω στο επόμενο γύρο με τον Παντελή. Όπου ο Παντελής πραγματικά μετά από αυτό το παιχνίδι, καταρχάς αγάπησα τη συμπεριφορά του, γιατί πολλές φορές στα high roll από μία μεριά από την άλλη πολύ ξενερώνουν. Ο Παντελής γέλαγε σε όλο το παιχνίδι, γιατί κάθεται και μου λέει. Τέλος, παρακαλώ μια χάρη. Μη μου κάνεις αυτό που μου έκανε ο Ρουμάνος. Τι σου έκανε ο Ρουμάνος, γιατί μιλάει για τον Battle Hardened. Μου λέει πρώτο γύρο, μου λέει παίζει πρώτος και κάνει Transcend Mira Guy. Και δεν μπορούσα να βγάλω αυτό το Mira Guy. Εντάξει, του λέω. Τραβάω ακόμα 4 κάρτες. Το κοιτάω και του λέω. Ρε εσύ, του λέω, έπρεπε να μην ευχηθείς αυτό που ευχήθηκες. Και πιτσάρω μια κάρτα το χέρι μου. Του παίζω This Rounds on Me. Τραβάει κάρτα εκείνος, τραβάω κι εγώ, κάνω Transcend, παίζω τον Mira Guy, τον βαράω με τον Mira Guy για να του διώξω κάποιες κάρτες από το χέρι για να μην έχει πεντάχερο, παρόλο που είχε δει Round of Me, οπότε δεν είχε πολύ σημασία τι πράγματα θα είχε εκείνο το γύρο. Τον βαράω με τον Mira Guy, παίζω το γαντάκι, πάει πάλι στα 5 counter ο Mira Guy και του λέω βάζω και μια κάρτα Arsenal, η οποία ήταν και τη React. Και του λέω παίξε. Παίζει, πάει να με βαρέσει με το κοντάτσι, του λέω μήπως θες να το πάρεις πίσω, δεν υπάρχει κοντάτσι, είναι για μηδέν. Αχα, παίρνει πίσω το κοντάτσι και δεν είχε να μου κάνει καν επιθέσεις, δηλαδή με βάρεσε για ξέρω εγώ 3, go again και 4, αυτό, και Arsenal.
Ωραία. Δεν υπήρχε παιχνίδι μετά από αυτό, έτσι. Εντάξει, μωρέ, ζει ένας Μιραγκάι με 5 counter, σιγά. Ναι, ναι. Εντάξει, ένα μάνα για 10, δεν καταλαβαίνω τώρα. Ναι, ένα 10, 10. Καλά, πέστα μια άλλη άβρα στο δικό μου γύρο, βάρασα, εντάξει. Μετά χαιρετίσματα, ναι. Ναι, ναι, χαιρετίσματα. Και καπάκι μετά από αυτόν, ξαναπαίζω με τον... Άρη ήτανε. Ξαναπαίζω με έναν Δίκτορ. Πάλι ξανά τα ίδια. Νομίζω ο Άρης πάλι. Ή όχι. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, μπορεί να κάτι να ξεχνάω εδώ. Με τον Μπάνο δεν έπαιξε κάποια στιγμή. Τι. Δεν έπαιξε με τον Μπάνο κάποια στιγμή. Αν μπράβο, με τον Μπάνο ήταν. Σας είδα να παίζετε κάποια στιγμή, γι' αυτό. Με τον Μπάνο, όχι με τον Άρη. Με τον Μπάνο. Ξαναπαίζω με Βίκτορ. Ξανά λοιπόν τα ίδια. Ξαναπαίζω με Βίκτορ και αυτή τη φορά πάλι χαϊρολάρω. Πάλι παίζω πρώτο και πάλι κάνω Transcend Specialization. Νου πάνω σε Raging Spectre και έχω Raging Spectre, Specialization και άλλο ένα σπιδάκι, δηλαδή αυτό ήταν ο πρώτος μου γύρος εναντίον Guardian. Αυτό το board δεν το μπορεί να το σκοτώ στο Guardian, πάμε παρακάτω, τελείωσε το παιχνίδι έτσι. Και στο τελευταίο γύρο παίζω με τον μάλλον στο πρώτο τελευταίο γύρο παίζω με τον Ταβουλαρέα που έπαιζε αυτό το Riptide of the Gods. Riptide of the Gods μόνο. Ο Ταβλαρέας άκουσε το κάλεσμα στο ProQuest Plus. Εντάξει, θα τον φέρει με άλλη φορά στο δεν πόδο. Μπορούσα να, δεν ήξερα ακριβώς τι να κάνω. Δηλαδή, είχαμε συζητήσει με. Γιατί, να πω την αλήθεια, πάρα πολλές φορές με βοήθησε ο Γιώργος Μελισσάκης να φτιάξω έτσι το deck και να καταλήξω στο τι επιλογές ήθελα να κάνω. Η μείον συζήτηση που είχαμε κάνει για το Riptide είναι μη βαράς. Δεν έχεις αρκετές αύρες όμως αυτό το build. Αλλά αυτό, ναι, αυτό. Ακριβώς αυτό. Αλλά δεν αυτό ήταν σε προηγούμενο build που ήταν συν 6 αύρες μέσα, ξέρω εγώ, και τότε ίσως δουλεύει. Ναι. Αλλά δεν είναι πραγματικά αυτό που λες, δεν είχα αρκετές αύρες για να πω δεν βαράω. Οπότε κάποια στιγμή αναγκαστικά βάραγα και με μία αύρα και μου την έσπαγε και πηγαίναμε παρακάτω και μου την ξανάσπαγε και μπλα μπλα. Ναι, γιατί έχουν αυτό το κακό οι αύρες ότι είναι και μπαφαρισμένο το power και έχουν μπαφαρισμένο και go again. Είναι active οτιδήποτε trap υπάρχει εκεί γύρω. Έκανα έναν μεγάλο γύρο, δηλαδή έκανα έναν γύρο που ήρθε ο Μιραγκάι και έπαιξα και ασπίδες και του δώσα και την μπότα για να μην τους μου σκοτώσω το Μιραγκάι κτλ. Αλλά είχε και go again επιθέσεις στο deck του, οπότε δεν μπόρεσα ποτέ να κρατήσω πρακτικά το board. Δηλαδή ήταν και οι traps και τα go agains, ήταν πολλά τα οποία με σταματούσαν ας πούμε σαν deck. Οπότε κάπου εκεί τελείωσε η φάση, με νίκησε ο Ταβουλαρέας και πήγα στο επόμενο παιχνίδι όπου ξαναέπαιξα με Kane αυτή τη φορά, όχι με τον Αχιλέα, με τον Καριωτάκη, όπου φτάσαμε σε ένα παρόμοιο game state, απλά επειδή είχα δει και τη φάση μου με τον Αχιλέα του προηγούμενο, είχα παρκάρει στο Arsenal μου ένα Restless Coalescence και έλεγα το way out μου, αν πάει να μου κάνει πάλι ROU, θα είναι αυτό, έστω και λίγη έστω μια προσπάθεια αυτό. Και πάει να μου κάνει τον μεγάλο γύρο, τον κόβω ίσα ίσα με το Restless και δεν πεθαίνω με το Restless Coalescence και μετά επειδή είχε κάνει pop-off, ήμασταν σε αυτά τα live λίγο-λίγο, δεν έβρισκε κάρτες από το top να με κυλάρει γιατί ήταν πάρε ένα damage και πάρε και ένα damage και εγώ τσουκου-τσουκου τον πίεζα, δηλαδή του έκανα «Α, πάρε μια αύρα, βαράω για 4, α, πρέπει να μου τους σκοτώσεις, αλλιώς σου σκοτώνω», ας πούμε. Α, πάρε ένα CNC, α, πάρε και ένα Transcend, ξέρω εγώ, α, βαράω για 2 Go Again και ένα CNC. Okay. Και έπρεπε να, είτε να τα μπλοκάρει, είτε να προσπαθήσει να μου κάνει Kano, ας πούμε, Kano και Ability. Και κάπου εκεί το πήγε να με ξανασκοτώσει, ήταν δηλαδή γύρος που βαρούσα εγώ για Lethal και εκείνος που προσπαθούσα να με σκοτώσει, είχα πάλι μια άλλη άβρα στο Waxing Spectre στο Arsenal μου, όπου προσπάθησα να με σκοτώσει, το έπαιξα in response, δεν κατάφερε και η επίθεση που του ερχόταν ήταν αρκετή για να το σκοτώσει. Στο top 8, ξαναπαίζω στο top 8 με τον Πανούλη. Πάλι ήταν με Βίκτορ. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Παρόμοια συζήτηση με τις προηγούμενες. Στο top 4 παίζω με τον Κωστάκια, που για κάποιο λόγο η χθεσινή μέρα ήταν μονόπλευρα παιχνίδια, παιδιά. Πραγματικά, πάλι με τον Κωστάκια,
δεν έφαγα ένα damage. Του έκανα, ας πούμε, lock. Illusionist mirror. Illusionist lock. Ποιο είναι ο Κωστάκιας, είναι δίδυμος αδερφός του Κωστάκη. Ναι, ναι. Ο Evil Twin. Και κάθε γύρο προσπαθούσα να μου περάσει ένα Herald, δεν παίρναγε ένα Herald. Μου βάζε μια αύρα, του επιτεθόμουνα με το υπόλοιπο μου board και η τελευταία μου αύρα βάραγε τη δικιά του αύρα. Τελείωσα 41 live, τελείωσα 0. Κοίτα, αυτά τα Prism, Enigma, Mirror, Prism, Mirror και τα σχετικά πολύ συχνά τελειώνουν με τον ένα από τους δύο full health. Ναι. Όχι. Είναι πάρα πολύ περίεργα παιχνίδια. Γιατί έλεγες πριν, ο Κέινο και είναι non-games και ο Κέινο πολλές φορές κάνει το κόμπο του και δεν παίζει άλλο στο παιχνίδι. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι καθόλου ωραίο. Αλλά είναι μόνο το tempo. Το health δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Ναι, δεν έχει νόημα το health. Μπορεί να είναι το game, ξέρω εγώ, 41 και ο άλλος το ένα να έχει το board του ολέστρου και δεν έχει απολύτως καμία σημασία που έχει ένα health. Είναι... Ναι, εντάξει, ήμουνα ας πούμε σχετικά, γιατί το είχαμε παίξει και με τον Γιώργο το matchup, είχα βάλει το Arcane Barrier μου, δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. Θεωρώ ότι ήξερα τι μπορεί να γίνει, να πάει λάθος από την μεριά, δηλαδή να μου κάνει ένα γιγάντιο γύρο και να μην μπορώ να επανέλθω. Αλλά okay, it is what it is, και πήγαμε συνέχεια με τον Γιαννάκη. Εντάξει, okay. Τώρα να ξαναπαίξω άλλη μια μισή ώρα νου Enigma. Τσίκι τσίκι, βαράω για ένα, με μπλοκάρει, δεν με μπλοκάρει ποτέ. Disrupt, 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 πρέπει να παίξω το χέρι μου. Εντάξει. Ας τα πούμε ότι ήταν τόσο powerful εκεί το disrupt που δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Δεν ήθελα να κάνω και πολλά πράγματα. Και κάπως έτσι τελείωσε η μέρα. Εντάξει, ήταν πολύ full σουκού. Δεν έχω παράπονο, είμαι πολύ ευχαριστημένος με το τι έγινε. Σίγουρα θεωρώ ότι η Enigma είναι πολύ δυνατό deck και σίγουρα θα ξανασυνεχίζω να παίζω Enigma. Και με τα banlist που είπαμε και πριν, σίγουρα θα παίξω και στο Pro Tour πια Enigma. Δηλαδή το λέω ότι δεν νομίζω να δοκιμάσω κάποιο άλλο deck μέσα στις δύο εβδομάδες και δεν βλέπω λόγο να δοκιμάσω κάποιο άλλο. Και νομίζω και το build μας ήταν αρκετά καλό. Για το προηγούμενο meta, γιατί τώρα μιλάμε το banlist, θα τα πούμε μετά. Αλλά τουλάχιστον για το meta που παίξαμε τον Άσονας ήταν αρκετά καλό. Εντάξει, το ότι δεν είδε Zen σίγουρα βοήθησε. Σίγουρα. Το ότι δεν είδε το πιο popular deck και χειρότερο σου matchup σίγουρα βοήθησε. Υπολόγιζα μέσα στο run ότι θα υπάρχει τουλάχιστον ένα loss, αν όχι δύο, από Zen. Το υπολόγιζα. Πού είναι το λογικό. Θεωρούσα δεδομένο. Και ήταν από Victor Katsu, εντάξει, λογικό. Ήταν από Victor Katsu, λογικό. Ναι, αυτά. Πάντως είμαι, ναι, αυτό, ότι η Enigma είναι, δηλαδή, μέχρι στιγμή στα deck που έχω παίξει μέχρι τώρα, μ' άρεσε το γεγονός, δηλαδή, παιδί, παλιά έπαιζα και Guardian, μ' άρεσε το γεγονός ότι μπορεί ο Guardian να μπλοκάρει και να κάνει, αλλά θεωρούσα το gameplay του λίγο βαρετό. Ενώ η Enigma μου προσφέρει αυτό ότι και μπορώ να μπλοκάρω καλά, αλλά έχω και ένα μικρό spice ότι θα κάνω transcend και πότε δεν μπλοκάρω καθόλου για να δώσω το life μου σαν resource και να φτιάξω ένα μεγάλο board και να επιτεθώ. Δηλαδή λες ένα... ότι δεν σου φαινόταν περίεργο που έπαιζες με πάνω από δύο κάρτες γύρω. Δεν μου φαινόταν περίεργο που έπαιζες με πάνω από δύο κάρτες γύρω. Παρ' όλα αυτά δεν υπήρχαν όλοι, δεν είναι πάντα η Enigma deck που παίζει με πολλές κάρτες. Όχι, εντάξει, και Enigma με δύο κάρτες. Ο μόνος λόγος θέλω να παίξω Enigma είναι και Enigma με δύο κάρτες παίζει. Και Enigma με δύο κάρτες παίζει. Κοίτα, 9-10 φορές block 2 παίζω 2 πάμε παρακάτω. 9-10 φορές. Αλλά ας πούμε ότι δεν είναι. Ο μόνος λόγος θέλω να παίξω Enigma είναι για αυτό που λέτε, γιατί κάνεις γύρω με 0 κάρτες. Κάνεις 3 κάρτες block, sink below στο Arsenal και μπαίνεις με τα σπιτάκια 2. Τέλειο. Είναι τέλειο. Δηλαδή κάνει ας πούμε έτσι, με γεμίζει ας πούμε αυτό το deck ότι είναι και Guardian που μου αρέσει αυτό το στυλ που λες και εσύ ότι μπλοκάρω και κάνω και ράνω κτλ. Αλλά και έχω και τη δυνατότητα να πω είμαι και λίγο πιο έξυπνος από το βαράω σφυράκι για 4. Αυτό. Δεν καταλαβαίνω, υπονοείς ότι χρειάζεται υγεία, δηλαδή το βαράω σφυράκι για 4. Το βαράω ασπιδάκι για 2 είναι τρελή επιστήμη. Εγώ είμαι μαζί σου. Okay, λοιπόν, εγώ προφανώς κατέβασα νου, δηλαδή εντάξει, το είχα ψιλοκλειδώσει από το Battle Harden σχετικά, μου άρεσε πολύ ο Aeroas, περνάγα πολύ καλά, είχε λίγο αυτό το disruptive gameplay, πηγαίναν παιχνίδια fatigue,
Οπότε εντάξει, δεν μπορούσα να αφήσω την ευκαιρία τώρα, deck που μπορεί να πα στον Αλφα Πίγκα, α πούμε, να το αφήσω να περάσει έτσι. Κάναμε μια πολύ καλή δουλειά με τον Γιάννη, νομίζω, και τον Δημήτρη. Δηλαδή, καταλήξαμε σε μια πολύ ωραία λίστα, με αρκετό variation τελικά και οι τρεις μας στη λίστα. Το Δημήτρη να έχει το μεγαλύτερο. Αλλά μ' άρεσε και το playstyle και το approach του deck και το approach που είχαμε, ειδικά τώρα προς το τέλος της εβδομάδας που κάναν pop-off και nationals από άλλες χώρες, που είδαμε και άλλες νου και άλλα builds, ας πούμε. Νομίζω η κατεύθυνση που πήραμε εμείς μου είχε αρέσει πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες κατευθύνσεις, και γενικά και εγώ νομίζω ότι δεν θα αλλάξω το deck μέχρι το Amsterdam, να αισθάνομαι πολύ confident και εγώ με το deck. Έπαθα λίγο gem roulette εγώ, με την καλή έννοια, στους πρώτους γύρους. Δηλαδή με εξαίρεση τον πρώτο γύρο. Γιατί πρώτο γύρο έπαιξα με τον Τηλέμαχο, ο οποίος Τηλέμαχος έπαιζε Ντορίνθια. Είχαμε ψιλοκάνει το call ότι ρεαλιστικά το hatchet build δεν είναι πολύ ρεαλιστικό σε αυτό το meta. Δηλαδή να κατεβάσει ένα deck το οποίο έχει κακό matchup με το Zen, την Enigma, την Prism, τον Gaino, και γενικά στον Κάγιο, ας πούμε, που μάλλον θα είναι το τρίτο τέταρτο deck, και χάνεις απόλυτο το υπόλοιπο field. Δεν είναι όπως το προηγούμενο meta που κέρδιζες το καλύτερο deck που ήταν αυτό, το Κάγιο, ξέρω, ή το πιο popular deck σε κάθε περίπτωση. Ναι, τώρα κερδίζεις το τρίτο τέταρτο deck. Οπότε μοιραία πολύ λιγότερος κόσμος όσο θα παίξει hatchet. Ναι, οπότε ρεαλιστικά και εγώ, ρε παιδί μου, σαν Dawnblade περίμενα ότι ήταν. Dawnblade τελικά ήταν που... Το Dawnblade matchup συνεχίζει να είναι Warrior και να είναι δύσκολο, γιατί δεν έχεις πολύ καλά interaction με αυτόν, δεν έχει πάντα επιθέσεις για το Codex, πολλές φορές έχει να σε μπλοκάρει, τα μαχαίρια σου δεν είναι πάντα efficient, γιατί έχει άλλες φορές να attack στο χέρι, άλλες φορές έχει reaction στο χέρι, άλλες φορές έχει attack στο χέρι. Δεν είναι αυτό με κάποια άλλα decks που περνάει το Spider's Bite, ας πούμε, με τον Gaggio, και ξέρεις ότι σίγουρα το CNC τώρα δεν μπλοκάρεται efficient, ας πούμε, με τίποτα. Αλλά παίξαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Φτάσαμε οριακά στο fatigue, αλλά κατάφερα να φτάσω στο game εκεί, σε γίνω το lock, ας πούμε, στο πολύ late, που μπαίνεις με το μαχαίρι και αν δεν τον μπλοκάρει, πεθαίνει με την νου. Αν τον μπλοκάρει, τραβάς 7 κάρτες με τα glint, ξέρω εγώ, οπότε πεθαίνει και πάλι, ας πούμε, και κάπως έτσι έλειξε το game. Δεύτερο γύρο, έπαιξα με bolting, που πρέπει να είναι, εντάξει, από τα χειρότερα match-up του Bolting, με τεράστια διαφορά, ας πούμε, τώρα η νου. Ειδικά με πας να παίξεις combo, δηλαδή το να περιμένεις να παίξεις με τρεις κάρτες στο deck που on average τραβάει δύο κάρτες από το χέρι, ας πούμε, ήταν... Καλή τύχη. Και κάτι τέτοιο έγινε, δηλαδή πήγε αργά το match-up, τον έκανε οριακά fatigue, έβγαλε ένα combo κάποια στιγμή, ας πούμε, και λίγο με κατέβασε, αλλά το deck του είχε 2,5 κάρτες, ας πούμε, οπότε δεν είχε πολύ σημασία. Και τρίτο γύρο, πετυχαίνω τον Nemesis και λέω εδώ τώρα αρχίσαν τα δύσκολα. Ο Nemesis προφανώς είναι ο Παντελής, παιδιά, για όποιον δεν παρακολουθεί το channel, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να δώσουμε περισσότερο context. Πετυχαίνω τον Παντελή, έπαιζε κάτσο προφανώς, είχαμε ξαναπαίξει το παιχνίδι στο Battle Harden, ήταν το ένα από τα δύο loss που έκανα στο Battle Harden, ήταν ο Παντελής, στο ProQuest Plus του Battle Harden. Και τέλος πάντων, παίζουμε. Η μεγάλη διαφορά με αυτή τη φορά ήταν το ότι, που είναι το καλό και το κακό με τα μικρά community, ότι έχεις λίγο μια... αρχίζεις και μαθαίνεις λίγο το παίκτη, το πώς αντιμετωπίζεις συγκεκριμένα κάποια matchups. Και μπορεί να ήταν και γενικότερα πιο σωστό γενικά το approach αυτό με τον Gatsu, γιατί ενώ αυτό που έλεγε και ο Κώστας, ότι ενώ είχαμε παίξει πάρα πολύ το matchup με το Zen, ας πούμε, δηλαδή είχαμε κάνει τον Alex Bot τον τελευταίο μήνα, δεν είχα παιχνίδια με τον Gatsu, οπότε και στο Battle Harden ήταν λίγο, δεν ήξερα να το κάνω καλά να βγει το matchup. Τώρα με λίγο, νομίζω, πιο σωστό approach, που δεν είχα αυτή την τρέλα που έχει εναντίον του Zen, ότι πρέπει κάθε γύρο να το τραβάω δύο κάρτες από το χέρι, ας πούμε, γιατί αν μου πετάξει τώρα εδώ Κράνος Μπότες θα μου βγάλει 40, ας πούμε, από το τίποτα. Και υπήρχε λίγο αυτό το πιο, πάρε και ένα τρίχερο, δεν χρειάζεται να κάνω τρέλες, ας πούμε, να φάω 10 damage για να μπω 2 disrupt, ας πούμε, τον άλλο γύρο, ή εντάξει, ας κάνουμε και ένα λίγο πιο αργό trade. Πήγε λίγο καλύτερα το παιχνίδι, έκανε έναν τεράστιο γύρο, αλλά για να τον κάνει αυτό το γύρο αναγκάστηκε να με αφήσει να χτυπήσω με περσούτ. Οπότε τον γύρο το μεγάλο το δικό του, εγώ ήμουν με 5 κάρτες χέρι και sink στο Arsenal, οπότε δεν έφαγα τίποτα, ξέρω εγώ, σχεδόν, ας πούμε. Το καλύτερο σε όλες τις κάρτες block. Όνειρο ήταν αυτό ο γύρος. Χαχα, block 20. Όχι, block και κόντεξ. Αυτό, έγινε ακριβώς αυτό. Έκανα block. Ξέρω από την Ουζούρη που τα παλιά. Έκανα block 16.
Έκανα block 16 και έπαιξα Codex σε Leave No Witness, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, ήταν... Σε πιάνει μια ιδέα αυτά τα πράγματα. Μαγεία, μαγεία. Μαγεία, ιδέα, ιδέα, μαγεία, όπως θες πες. Λοιπόν, και okay, πάμε... Ωραίο. Αυτό το game, αυτό το γύρο είναι όντως ωραίος. Συμφωνώ. Και πάμε στο draft, όπου κερδίζω δηλαδή το Παντελή. Εντάξει, εγώ έχω ηρεμήσει μέσα, μου λέω τελείωσε, παιδιά, εντάξει, έχω κερδίσει Παντελή. Με το Pate, σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα, εντάξει, αφού έχει φύγει το main boss, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά είμαι φρικαρισμένος και εγώ με τον draft, γιατί και εγώ στο draft το prep δεν είχε πάει ιδιαίτερα καλά. Καλά, και επίσης είχαμε παίξει 4 draft δικά μας από κοντά. Δεν είχαμε, από κοντά δεν είχαμε παίξει πάρα πολλά. Μην είχαμε... ακούει κανείς και νομίζει, α, καλά, αυτοί είχαμε παίξει 100 draft εκεί πέρα. Ήταν, όχι, δεν είχαμε παίξει. Ρε παιδί μου, είχαμε κάνει κάποια. Draft, ναι. Και με τα run στα draft πρέπει να είχα παίξει καμιά 25. Αλλά δεν ήταν αρκετά. Εγώ online δεν έπαιξα, έβλεπα το Sam να παίζει και τι πήκανε. Και πώς θα παίξαμε. Και βλέπεις και λες, κάνε ό,τι δεν έκανε ο Σαμ. Ακριβώς. Και θα πάει μια χαρά. Πρέπει να έκανα σε όλα τα draft 1-3-0, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και ένα στα Nationals. Αυτό είχε σημασία. Ναι. Δεν είχε σημασία κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Παραδοσιακά το ελληνικό Nationals τραπέζι 1. Μιμάραμε και υπήρχε ένα από κάποιον ήρωα. Μην τα απολυλογώ. Είχα ξεκινήσει κι εγώ γιατί. Γενικά και η κουβέντα που είχαμε κάνει εσωτερική ήταν ότι ειδικά αν έχει καλό σκορ, που το καλό σκορ σημαίνει 3-0, δεν είναι απαραίτητο να πα για το 3-0 στο draft, γιατί και με το πρακτικά θε 2-1. Οπότε δεν χρειάζεται να φτιάξει το καλύτερο deck στο τραπέζι, χρειάζεται να φτιάξει ένα deck το οποίο είναι αρκετά ικανό να κάνει 2-1. Οπότε τι περισσότερε φορέ. Αλλά αν όλοι σκέφτονται ότι πάνε για το 2-1. Αυτό ισχύει αυτό, απλά γενικά το να μείνει open. Αυτό είναι το τραπέζι του 3-0. Ότι λέει κανεί, εντάξει, δεν θέλω να κάνω 3-0, α μη ρισκάρω, α πάω για το πιο safe. Απλά η μεγάλη διαφορά με την Monarch, ναι, ας πούμε, που είχαμε παίξει σε σχέση με τώρα είναι ότι τώρα υπήρχαν καλές generic κάρτες. Δηλαδή μπορούσες όντως να μείνεις open κάπως με καλές κάρτες. Ενώ στην Monarch ήταν λίγο το ότι ήταν 3 picks generic, 4, μετά άρχιζε λίγο, στέρευε, ξέρω εγώ, η κατάσταση. Anyway, είμαι ψηλό open. Αρχίζω και βλέπω ότι έρχονται λίγο illusionist κάρτες, αλλά κυρίως βλέπω ότι είναι πιο πολύ κομμένος ο Assassin και ο Ninja, όχι τόσο ότι έρχονται καλές illusionist κάρτες. Και γενικά αρχίζω, παίρνω λίγο illusionist κάρτες χωρίς να έχω κάτι τρομερό και περιμένω ότι μάλλον υπάρχει κι άλλος ένας illusionist απέναντι, γι' αυτό δεν έχω δει τίποτα τρομερό, ας πούμε, από illusionist κάρτες. Το παράδοξο που έγινε είναι ότι στα πρώτα pack δεν ανοίχτηκαν καλές illusionist κάρτες. Με αποτέλεσμα στο πρώτο pack να μην μπει κανένας illusionist. Γιατί στο δεύτερο pack που άρχισε να πάρει από την άλλη φορά και λέω, OK, τώρα μάλλον θα είναι και πιο στερευμένο. Οπότε στο τρίτο pack θα πάμε να ρεφάρουμε. Αρχίζαν και ερχόντουσαν τρέλες. Τρέλες. Δηλαδή έπαιρνα τρίτο pick κόκκινο manifestation. Τέταρτο pick κόκκινο manifestation. Πέμπτο pick waxing specter κόκκινο. Έκτο pick waxing specter κόκκινο. Και λέω, τι γίνεται, ξέρω εγώ, ας πούμε. Δηλαδή ήμουν τόσο άνετος με τα πικ που είχα πάρει gear, είχα, τέλος πάντων, έφτιαξα ένα πολύ ιδιαίτερο deck. Έπαιξα πρώτο γύρο με τον Μελισσινό, ο οποίος ήταν ο τρίτος Zen με ένα cracked bubble και παρόλα αυτά το game έφτασε πάρα πολύ κοντά γιατί είχε ένα κόκκινο bouncing key. Που ήταν, αυτό το είχαμε κουβεντιάσει λίγο, το πόσο σημαντικό είναι στο draft, δηλαδή όταν έχεις μια πολύ καλή κάρτα και είχε όλα είναι αυτά. Είναι build around, ρε, ένα κόκκινο bouncing key πρώτο pick. Είναι build around για να πάρεις το Preserve Tradition να ξαναβάλεις μέσα, να πάρεις τη μάσκα να το ξαναβάλεις μέσα. Εάν το παίξεις τρεις φορές, είναι σαν να το έχεις πάρει τρεις φορές. Και δύο για 7, τρεις φορές σε αυτό το draft είναι game winning από μόνο του. Και παραλίγο να το κουβαλείς το παιχνίδι, γιατί σου λέω παρότι ήταν ο Zen με το ένα cracked bubble, ας πούμε, και εγώ ήμουν η μοναδική ενίγμα, έφτασε το game σε πολύ κοντά. Ήταν και ο Zen με το 1-2 για 7 αντίστοιχα όμως. Ναι. Άρα έκανες 3-0 δηλαδή. Έκανα 3-0 στο draft. Επόμενο γύρο έπαιξα. Άρα παρένθεση εδώ και οι τρεις, Enigma, 3-0 στο draft. 3-0. Μας κουβάλισε ξεκάθαρα το draft. Και σίγουρα. Enigma. Σίγουρα. Και εδώ θέλω να κάνω το side note αυτό που είπε και ο Μελισσινός, ρε παιδί μου, ότι είναι λίγο σημαντικό για συζήτηση. Ότι πάρα πολλούς από τα άτομα τα οποία είχαν ψιλοκλειδώσει νωρίς να μπουν το bait ήταν λόγω του 3-0 στο draft. Δηλαδή, ναι, και μπήκαν τελικά το Pate, ήταν από το 3-0 στο draft, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ ήμουνα ψηλο locked in στο το Pate νωρίς, λόγω του 3-0 στο draft. Και εσείς οι δύο, από ό,τι κατάλαβα, ρε παιδί μου, μπήκατε και εσείς σε αυτή τη φάση ότι είστε ένα game μακριά από το 3-0 στο draft. Δηλαδή, σε τρία διαφορετικά τραπέζια, τα 3-0 του draft μπήκανε το Pate. Είναι ενδιαφέρον του νόμου αυτό, ας πούμε. Ναι, στο δεύτερο τραπέζι δεν θυμάμαι. Εγώ ήμουν στο τρίτο.
Τι ήμουν στο πρώτο, Κώστα ήσουν στο τέταρτο. Εγώ πρέπει να ήμουν στο τέταρτο, ναι. Τέταρτο. Στο δεύτερο τραπέζι δεν θυμάμαι. Πρέπει να ήταν. Δεν ξέρω. Πιθανότατα ο Άγγελος. Ο Άγγελος έκανε 3-0 επίσης. Άρα λογικά δεύτερο τραπέζι, άρα ο Άγγελος. Άρα 4 στα 4. 4 στου 4 από τα 4 πρώτα τραπέζια που κάναν 3-0 μπήκανε το Pate στο draft. Παίξανε ενίγμα για μπήκανε το Pate. Και δεν ξέρω και από το πέμπτο τραπέζι ποιος έκανε 3-0. Θα σας γελάσω. Νομίζω. Α, όχι, το ένα τραπέζι ήταν με το που ήταν μόνο στο Μαμονά, στο είπατε αυτό το τραπέζι, όχι. Ήταν στο δικό μου τραπέζι. Το δικό σου τραπέζι ήταν αυτό, ναι. Δεν ξέρω ποιος ήταν στο πέμπτο. Δηλαδή μπορεί να ήταν και ο πέμπτος. Μα ήταν ο Γιάννη. Όχι, ο Γιάννη ήταν στο πρώτο, δεν θυμάμαι. Αν ήταν κάποιο άλλο από το. Top 8, αλλά τουλάχιστον 4 τραπέζια, 3-0 στο draft, okay. Οδήγησαν σε top 8. Ο Αχιλλέας, ο Μίτσος, ο Γιάννης ήταν στο τραπέζι μου. 4, 5, 6 εσείς, ο Άγγελος ήταν στο δεύτερο, 7. Άρα και ο Παπαθεοδόρη ήταν στο τραπέζι σου. Ο Παπαθεοδόρη ήταν στο τραπέζι μου, μπράβο. Οκ, okay, άρα δεν ήταν άλλο. Άρα 4 στα 4 πρώτα τραπέζια, τα 3-0 μπήκαν top 8. Να. Και οι 4 με νίγμα μου είπατε και ο Άγγελος έπαιξε νίγμα. Ο Άγγελος έπαιξε ενίγμα, μου έδειξε το deck του. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, και το πιο ιδιαίτερο παιχνίδι που θέλω λίγο να σχολιάσω ήταν το ότι. Εντάξει, μετά έπαιξα με νου, υπήρχαν 4 νου στο τραπέζι. Οπότε το deck ήταν λίγο πιο weak, μου έκανε clear 1-2 φορές το board, αλλά είχα threats για πάντα, ας πούμε. Επειδή ήμουν ως μόνο ενίγμα, ας πούμε. Οπότε και ας πούμε έκανε clear, δηλαδή δεν φτάσαμε ποτέ σε fatigue καταστάσεις. Το τελευταίο παιχνίδι που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον ήταν με τον Ηλέα, όπου ήξερα από τον Γιάννη ότι έχει τα δύο transcend τα συνένα. Οπότε παίζαμε λίγο αυτό το cut and mouse, γιατί εγώ ψελευτοέκανα, περίμενα με ένα prevent ας πούμε στα gear και περίμενα το συνένα. Και κάποια στιγμή επειδή τον άφησα ρε παιδί μου, μου το έπαιξε σε ένα timing πάνω σε ένα τυγράκι για να πάει να μου πάρει το gear. Γενικά το παιχνίδι είχε πάει ως εξής. Μου είχε κάνει clear αρκετές φορές και εκεί προς τα λίγα live είχα κατεβάσει ένα manifestation, ένα spectral manifestation, ένα τέτοιο με 3 counters. Είχα κάνει και γάντια για να έχω το prevent 1 και έμπαινα κάθε γύρω 5 και πέταγα όλο το heavy block. Οπότε ήταν αν ωραίο, θα έχει 0 κάρτες 5, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο πράγμα. Οπότε θα ήταν αν θα έχει αρκετά breakpoint για να μου πάρει το ασπιδάκι ή για να μην μπω εγώ για 5, γιατί τον grinder ήταν στη φάση, ήταν αυτό το συν πλην ένα γύρω μακριά από το να πρέπει να αρχίζει να βάζει κάρτα στο από το χέρι για block. Οπότε εκεί μετά άρχιζε να είναι πολύ πιο εύκολο για μένα να κρατήσω το σπιτάκι ζωντανό, άμα πρέπει να αρχίσει και να μείνετε. Και έκανε εκεί πέρα ένα sequencing, δεν είχε το κόκκινο bouncing key του Μίτσου, το είχε σε μπλε, και έκανε ένα γύρο όπου ενώ μπορούσε να κάνει απλά κακάρα τυγράκι και το Pouncing Key, ήθελε να παίξει το Transcend το συνένα, γιατί είχα κάνει Overblock πριν, οπότε ήθελε να παίξει το Transcend το συνένα, οπότε μπήκε πρώτα με το τυγράκι, που εγώ δεν αμύνθηκα, γιατί έλεγα εντάξει, ότι έχω το Prevent 1 από τα γάντια ας πούμε, και μου λέει, όπ, συνένα, όπ, Prevent 1 εγώ από τα πόδια, οπότε μετά έφτασε σε αυτό το περίεργο σημείο, όπου δεν υπήρχε καλό sequencing για να μπει και η κακάρα μέσα στο Combat Chain, γιατί αν έμπαινε με την κακάρα, που ήταν άλλα δύο και άλλη μια κάρτα, μετά το Pouncing Key, επειδή ήταν μπλε, θα μπαίνει για 2 ή θα έμπαινε για 6 το Pouncing Key, ας πούμε, αλλά αυτό πάλι είναι 2 κάρτες. Και έγινε εκεί πέρα, χάθηκε μία, με άφησε με μία κάρτα παραπάνω, επειδή άφησα μία κάρτα, έβαλε να τη ριάξω, άρεσε να λέει το σπιτάκι άλλο 2 γύρους και έκανε snowball το game από εκεί. Μάλιστα. Έβδομο γύρω μετά, εντάξει, στο CC παίξαμε με τον Γιώργο, δεν το παίξαμε, είχα τούτο στο παιχνίδι, επειδή ήμουν μία ή άλλη στο top 8. Επειδή ήμουν κότα, πες το. Τι? Επειδή ήμουν ακότα, πες το, δεν καλά, είναι κακό. Καλά, καλά, εντάξει. Αφού βλέπουνε, ρε, βλέπουνε τον παππού από πίσω που τον έχεις εκεί σαν Άγιο και από τότε έχεις να χαρείς παιχνίδι για να πει ναι, block 54, εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, καλά, εντάξει, έρχεται τώρα σε δύο μηνάκια, σε λιγότερο από δύο μηνάκια, έρχεται ξανά ο Guardian. Αυτά τα πρισμάκια να τελειώσουμε. Τώρα δεν είναι. Άλλοι θα παίζουμε Guardian Runeblade. Αυτό θα είναι και. Θα με βάλει να βάλω Iris of Reality στη λίστα. Βαριέμαι, μωρέ. Ναι, ναι, εντάξει, θα βάλει. Σας αξίζει μόνο fatigue. Όσοι παίζετε Illusionist, σας αξίζει μόνο να τελειώνουν τα deck κάρτα-κάρτα. Φίλε, τι έπαιζε στο παγκόσμιο. Τι έπαιζε στο παγκόσμιο, ρωτάω. Άσχετα. Fatigue Illusionist. Fatigue Illusionist έπαιξα. Δεν κατάλαβα τι θε να πει τι είναι στο παγκόσμιο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μετά παίξαμε ένα παιχνίδι με τον Γιάννη, επόμενο γύρο, παίξαμε ένα παιχνίδι, ήταν ψιλο-close,
Το είχαμε δει το ματσάπι, είχα χάσει την προηγούμενη μέρα 6 mirror από το Γιάννη στο Talisar. Και εντάξει, δεν έγινε αυτό στο physical, ξέρω εγώ, και είχε λίγο πλάκα, ας πούμε, το ότι στα τελευταία 7 παιχνίδια που παίξαμε είχα χάσει τα 6 και κέρδισα το 1. Είχε σημασία στο τέτοιο, αλλά στα αλήθεια δεν είχε σημασία γιατί είχαμε περάσει και 2 πρακτικά στο top 8. Απλά όχι μόνο παίζανε αυτά τα mirror, ήταν και σε φάση, έλα κάνω concede, ο Σαμαράς. Μετά από 10 λεπτά έφτρωγε 3 disrupt, έλα κάνω concede, πάμε επόμενο. Μα πώς γίνεται να παίξει απέναντι στο deck, σου τρώει 3 κάρτες κάθε γύρο. Δεν γίνεται. Παιδιά, εγώ λέω όταν ο γορίλας οδηγάει, εμείς κοιτάμε. Δεν, συγγνώμη Γιάννη, δεν το λέω με πολύ αγάπη. Λοιπόν, και πάμε ένα το γύρο που έφαγα το πρώτο taste από τον κύριο Μαξιλάρη, από τον Mr. Angel Pillow. Έφαγα και εγώ το πρώτο taste. Κέρδιζε die roll, με βάζει πρώτο. Παίζω ένα μπλε stealth, ένα body για ένα. Αχά, του λέω μπαίνω για ένα. Μου λέει δεν μπλοκάρω. Εντάξει, του λέω χι, το πάω 4. Εντάξει, μου λέει τρώω 4. Τραβάω μια κάρτα με το. Είχα κάνει πριν μαχαίρι, είχε μπλοκάρει το μαχαίρι, μπαίνω με το τέτοιο. Τρώει 4. Τραβάω μια κάρτα. Εγώ είμαι στο χέρι τώρα με Codex of Bloodrot και Looking for Scrap. Λέω, κοίτα, δεν παίζω το Codex of Bloodrot να του δώσω κάρτα turn 0. Α το κρατήσω, μπα και κάνει κανένα arcane, να έχω prevent, να βάλω το Looking for Scrap Arsenal. Και όντως έτσι έγινε, μου κάνει Κέινο, βρίσκει ένα spell, μου κάνει κεραυδί, μου περνάει 3-4 damage. Εντάξει, λέω πάμε παρακάτω, εγώ Arcane Barrier 2. Turn 2 αρχίζει εκεί τα δικά του, τόμους, spell, τέτοιο, lesson in lava, κάνει αυτό. Μην τα πω λίγο, κάνει ένα γύρο 6 damage με ponder. Και καταλήγει το γύρο σε να φέρει Kindle με το Lesson in Lava που δεν μπορούσα να το κόψω να βάλει Arsenal. Οπότε είμαστε τώρα στα live 32 εγώ, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Αυτός 26. Και έχει ένα Kindle στο Arsenal, το Tonic στο 2, ξέρω εγώ. Δεν έχουμε φτάσει τρίτο γύρο. Και λέω εντάξει, κρατάω όλο το χέρι εγώ για να του πω ένα Looking for Scrap σε Bonds που είχα να φτάσω το Bonds 13. Λέω μια χαρά είμαστε. Και πεθαίνω. Και τρώω το Looting for Scrap, παίζω τον Bones, παίζω όλα τα reaction. Έχω μείνει με μια κάρτα χέρι για prevent και καλά και μου κάνει. Γενικά πολύ συχνά τα παιχνίδια με τον κάνουν. Θέλω να γίνει πάνε όλα καλά, και πεθαίνω. Κάπως, δεν ξέρω, κάτι έγινε και πέθανα. Για δεν το είχα ξαναδεί αυτό. Έφαγα Kindle σε Kindle και μου κάνει Wildfire για 8. Τρώω Wildfire για 8. Και μου κάνει άλλα δύο spell και το τελευταίο spell δηλαδή ήταν 8 και το επόμενο spell 12 και το blazing 40, ξέρω εγώ πόσο ήταν, γιατί έφερε αυτό και τέτοιο. Και μετά, τα ξέρετε, ήταν το. Μετά την επόμενη μέρα ήταν το παιχνίδι που παίξαμε με τον Κώστα, που εντάξει, ήταν αυτό που είπατε, ότι το είχαμε παίξει αρκετά το matchup και είναι σημαντικό κομμάτι το να είναι σε τυχερό λίγο σημείο, σε καλό timing τα reactions από την νου, δηλαδή να τις κάνεις όντως disrupt το γύρο. Γιατί άμα παίξετε δίκιο παιχνίδι, δεν την νικάς την Enigma. Άμα παίξει και αυτή το παιχνίδι και το παίξει και εσύ, θα χάσεις. Πρέπει να μην το παίξει το παιχνίδι Enigma. Και όντως δεν το έπαιξε το παιχνίδι ο Κώστας, γιατί κάθε φορά που θέλω να κατεβάσει Μυραγκά είχα ή Siren σχολή, μάσκα σε bond, σε go again, σε κάτι, ας πούμε, να το κάνω clear και το board. Και μετά παίξαμε με τον Γιώργο, εντάξει, δεν το είχαμε παίξει πάρα πολύ το μάτσα με την Prisma, αλλά εντάξει, Illusionist, Assassin, τα παραδοσιακά είναι... Είναι λίγο και είναι πάρα πολύ στο να έχεις υπομονή ως Prism, στο να χρησιμοποιήσεις το health σου σαν resource για να θυνάρεις το deck να μείνουν μέσα αυτά που πρέπει να μείνουν και να είσαι λίγο τυχερός γιατί θα φας κάποια random bunnies, να μην σου φάνε κάποια κλειδιά όπως το Figment of Erudition και το Sentinel. Δηλαδή, ok, θα χάσεις ένα τόμο, θα χάσεις κανένα δύο Genesis, θα χάσεις κανένα Merciful, όλα αυτά είναι ok. Να χάσεις και ένα Sentinel, ok, αλλά θες να σου μείνει Erudition και δύο Sentinel μέσα στο deck όταν είσαι με 20 κάρτες. Okay. Και είναι και δύσκολο το πότε θα κάνεις το χάλο στο matchup, δεν είναι τόσο προφανές, γιατί πολύ συχνά χρειάζεται να το κάνεις σε στιγμή που δεν θέλεις, γιατί έρχεται ένα μεγάλο disrupt. Οπότε κάνεις κάτι χάλο, λες, αυτός τώρα γιατί το έκανε, ξέρω εγώ, σε random γύρο χωρίς να έχει να παίξει τόμο, Genesis, Sentinel και σχετικά. Το έκανες γιατί λες, θα χάσω δύο κάρτες και δεν θα έχω γύρο και θα φάω και damage και είναι πολύ περίεργο το matchup. Αλλά εντάξει, είναι αυτό που είναι. Να κάνω μια παρένθεση, επειδή άνοιξα το Gem ID
Δεν έπαιξα δύο φορές με τον Πάνο, αλλά συγγνώμη Αναστάση. Έπαιξα με τον Αναστάση στο Swiss του ProQuest. Απλά εντάξει, ξέρεις, στο μυαλό μου Guardian, Guardian, το ίδιο πράγμα είναι, εντάξει, αλλά οκ. Okay. Έπαιζε μπράβο δηλαδή, αλλά οκ. Okay. Okay, ίδιο εντάξει. Πλάνο έχουν στην Enigma και οι δύο, οπότε... Είναι αλήθεια κιόλας, ο μπράβο, θα σας φανεί αστείο, είναι χειρότερος από τον Victor στο matchup. Ναι, παίζει το Goldmin Stain κάπως να είναι πιο tempo. Εντάξει, ναι, αυτό. Διευθυντικά με τα Mike, τραβάει κάρτες που μπλοκάρει. Έχει πιο πολύ disrupt τον μπράβο, αλλά δεν σε ενδιαφέρει. Δεν με παίρναγε damage. Δηλαδή με κατέβασε κάποια στιγμή, αλλά κατέβηκα ελεγχόμενα ώστε να κάνω αυτά που ήθελα να κάνω. Δηλαδή είναι αυτό, 8 στις 10 φορές το Crippling με το Thunderquake και το κόκκινο δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά, είναι νούμερα. Και είναι και το άλλο. Το πλάκα, Αναστάσεις και εκεί, δηλαδή ήταν σε φάση πω τώρα δεν ξέρω, δεν έχω την ιδέα τι να κάνω. Ήταν σε φάση, ξέρεις, το full bravo mindset. Εντάξει, θα σε βαρέσω και ό,τι γίνει, ας πούμε. Εντάξει, okay. Και είναι και μεγάλη διαφορά αυτή, ότι η Enigma είναι ο πρώτος illusionist που οι κάρτες που έχει στο τραπέζι είναι weapon και τριγκάρει το class σε αντίθεση με την Enigma και την Prisma. Το class, ναι. Οπότε ναι, ο Victor σίγουρα είναι καλύτερο τοποθετημένο. Δεν σημαίνει ότι κερδίζει. Δεν έχει και πολλές attacks, δεν είσαι Prism, οπότε τα class είναι σχεδόν σίγουρα. Θα έχει κάποιες attacks, αλλά δεν είναι το μισό σου δεκαεξάρι, ας πούμε, της Prism. Για να μην είναι τόσο εύκολα τα class. Το counts νομίζω ότι έχω πιθανότητες να το κερδίσω. Δηλαδή υπάρχει και το level. Να μην το χάσεις, όχι να το κερδίσω. Να μην το χάσω, ναι, συγγνώμη. Ναι, ναι. Να μην το χάσω. Δηλαδή με την Prism, δηλαδή χάνει και class ο Victor. Γιατί είναι το μισό δεκαεξάρι. Είναι λίγο περίεργο, όχι ότι σκοπεύει, είναι αυτό το πλάνο σου, αλλά. Ναι. Τον ενοχλεί. Επίσης το βαράζει με αγγέλους, δεν κάνει κλάσσα έτσι κι αλλιώς. Είναι περίεργα τα πράγματα, ναι. Okay. Overall. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι είμαστε για σήμερα. Έχουμε ήδη υπεργεμίσει τώρα την ώρα. Okay. Θα κάνουμε και σήμερα. Είπαμε πολλά σε άλλα λόγια. Εντάξει, ήταν national season, ρε παιδί μου. Σίγουρα δεν μπορεί να με συζητήσαμε κάποια πράγματα. Δεν πειράζει όμως, γιατί εντάξει, προσχόμαστε θα κάνουμε άλλο ένα πριν το Άμστερνταμ για να μιλήσουμε λίγο για το πώς είναι το καινούριο meta και το τι περιμένουμε να δούμε στο Άμστερνταμ. Και για το banlist, θα πούμε δύο λεπτά το banlist. Α, πούμε για το banlist. Ναι, okay, ναι. Εγώ για με πες. Δηλαδή, από σήμερα πρακτικά το Bones είναι Majestic κόκκινο. Μπαναρίστηκε δηλαδή το μπλε και το κίτρινο Bones. Okay. Αναμενόμενο, γιατί πολλοί κόσμος είχε θέμα με το Zen, δικαίως θα πω, γιατί το πόσο εύκολα έχοντας ένα bond στο χέρι σου λέει «ΟΚ, okay, είναι ένας γύρος που έχει disrupt, πάρε πόδια, κεφάλι, παίζω με 7χερο, Art of War και τυχαίες κάρτες με οποιαδήποτε σειρά, αρκεί να είναι, ξέρω εγώ, κάποιο είδους χρώμα, κάποιο bond με κάποιο gas wave, ξέρω εγώ, και θα βγουν 40. Α, τράβηξα μόνο blame, ήμουν άτυχος, δεν πειράζει, βγαίνουν 34. Okay, αν πεις, κάνει και ο Κάνο κάτι παρόμοιο, το κάνει, αλλά το πόσο consistent είναι ο Zen σε αυτό με τα 9 bonds και τα 9 gasps, που δεν είμαι καν σίγουρος ότι είναι το καλύτερο build του Zen, αλλά μπορώ να καταλάβω γιατί εξ αρχής το bonds έπρεπε να είναι majestic και όχι full cycle. Παρά την απώλεια είναι και ο Κακομίδης τώρα εδώ πέρα, ο Κάτσου. Εντάξει. Αλλά κυρίως δεν έπαιζε και ο Κάτσου 500 bones. Δηλαδή συχνά απλά έβαζαν και ένα μπλε, γιατί θέλει μπλε μηδενικά ο Κάτσου για τα κοντάτσι. Έβαζαν και ένα μπλε bones για το links. Που δεν είναι μηδενικό κιόλας το bones. Που δεν είναι, γι' αυτό έβαζαν ένα μπλε bones για το links. Δηλαδή δεν έπαιζαν 9.000 bones. Εγώ πιστεύω ότι το καλύτερη εξήγηση είναι αυτή που έδωσε ο designer. Δηλαδή, άμα διαβάσετε το άρθρο της LSS που έβγαλε και εξηγεί πώς σκεφτήκαν το bones σαν target του ban. Νομίζω βγάζει πάρα πολύ νόημα. Το οποίο παρένθεση προς τιμήν τους, ότι γράφουν μια ολόκληρη σελίδα εξήγηση για το τι κάνανε και τι δεν κάνανε, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να έχεις ένα insight από πίσω το πώς. Και δηλαδή, ενώ άλλες εταιρείες λένε μπανάρουμε αυτά τα δύο, θεωρούμε ότι είναι πολύ καλά στο deck. Αυτά. Παίχτε. Δηλαδή, το οποίο λογική... θα μπορούσαν να το κάνουν, έτσι. Αλλά το του μπαίνουν επίσης να σου πω, σκεφτήκαμε 1, 2, 3, 4. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο αυτό μας ξένιζε και πες Κώστα τη λογική. Καταρχάς να ξεκινήσω ότι πολλοί κόσμος ήθελε να μπανανιστεί η μπότα που ερχόταν στο χέρι το τυγράκι. Και οι designers πολύ σωστά λένε ότι στην περίπτωση που γινόταν αυτό, πάλι monster θα ήταν. Δηλαδή, το ότι του χαλάσαμε το Art of War Insane Turn που το κάνεις τζάμπα επειδή έχεις το τυγράκι, δεν σημαίνει ότι πάλι δεν μπορείς να φας 40. Αφού παίρνεις ένα τσί στο χέρι σου, κάνεις ζεν και αποκτάς τυγράκι έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν αλλάζει κάτι. Και παίζεις την άλλη μπότα και έχεις το τυγράκι στο μπάνις. Είναι
πρακτικά το ίδιο. Είναι λίγο χειρότερο. Θέλαν να κατεβάσουν το ceiling. Ουσιαστικά, δηλαδή, άμα διαβάσετε το άρθρο, όλο αυτό, αυτό περιγράφει. Ότι θέλαν να κατεβάσουν το ταβάνι του Zen. Δεν θέλαν να είναι αυτό το full combo. Πάρε 40 στο γύρο, τελείωσε. Αυτό ήταν. Το οποίο ταβάνι με τα 9 bonds είναι το 80, ξέρω εγώ, εύκολα. Ναι. Γιατί αν ήσουν λίγο τυχερός ο Zen και δεν έκανες το pop-off με ένα Art of War ή έκανες ένα Harmony που χίταρε και σου δίνει ένα whatever bonds ή Gust Wave, το 50 ήταν ένα νούμερο πάρα πολύ ρεαλιστικό, πάρα πολύ εύκολα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον ban. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ δίκαιο και πάρα πολύ σωστό. Και σίγουρα δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι ο Zen έπεσε. Έπεσε ένα τσικ. Δεν είναι το deck που ήταν, σίγουρα. Είναι πολύ καλό deck. Για να μην βλέπουμε top 8 που είναι full με Zen, ξέρω εγώ, στον Καναδά, ας πούμε. Σε αυτό, παρένθεση, σε αυτό, Κώστα, έχει σημασία ότι αν πάνε, ξέρω εγώ, οι 10 καλύτεροι παίκτες μιας χώρας, λοιπόν θα παίξουμε και οι 10 Zen, είναι σχετικά λογικό να είναι το top 8 γεμάτο Zen, αντίστοιχα. Αλλά τώρα με αυτό το ban αποτρέπεις και αυτό το σενάριο. Δηλαδή, λες στους 10 καλύτερους παιδιά, υπάρχει και ο Κάγιο, που εξίσου πολύ δυνατό aggro deck, παρόμοια πράγματα κάνουν. Υπάρχει ο Kano, υπάρχει Enigma, υπάρχει Αζαλέα. Δηλαδή δίνεις πιο breathing room σε όλους τους ήρωες. Και κυρίως υπάρχει Νου, η οποία θα είναι... Ναι, συγγνώμη, ξεχνάω αυτή την κυρία που, εντάξει, δηλαδή... Κοιτάξτε, είναι το deck που πήρε τα περισσότερα... Τελευταία ανάσταση την προηγούμενη εβδομάδα, εννοώ, έτσι. Δεν είναι... Έπρεπε να δείτε από πάνω όσοι ήσασταν το game του Γιάννη με το παλικάρι από τη Θεσσαλονίκη. Πες, δηλαδή, πώς το λένε. Το Γρηγόρη. Το Γρηγόρη. Παιδιά, δηλαδή, ο Γρηγόρης το αντιμετώπισε με πολύ υπομονή. Δεν υπήρχε γύρος που δεν είχε μείον 2 κάρτες από το χέρι του. Είτε από το Arsenal, είτε από το χέρι, είτε από το δεν ξέρω και εγώ τι. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις αυτό, μπανίσαρ αυτό. Το θέμα ότι η Νου στο 70% των γύρων σου τρώει δύο κάρτες, το οποίο δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω, θα τις τρώει με τον ένα με τον άλλο τρόπο, είτε με ένα απειλή disrupt συν μάσκα, disrupt και Siren's Call, μάσκα, Siren's Call, με οποιοδήποτε συνδυασμό. Ωραία, το ότι το μέσο disrupt είναι περίπου δύο κάρτες στο γύρο, τα deck που δεν παίζουν με δύο κάρτες και θέλουν 3-4-5 για να δουλέψουν να κάνουν κάτι, είναι καταδικασμένα απέναντι, δηλαδή είναι εξαιρετικά δύσκολα. Το οποίο και δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα γι' αυτό αυτά τα deck. Δηλαδή δεν ξέρω πόσα πράγματα μπορεί να κάνει ο Κάτσο απέναντι στην Νου, δεν το έχω παίξει. Αλλά αν ρολάρει μέτρια η Νου και σου παίρνει τόσο κάτι και δύο, και σου μπλοκάρει και μία attack, ψιλοτέλειωσες. Δεν βλέπω δηλαδή πάντως, τι γίνεται. Πάντως εγώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο nerf σε εισαγωγικά που μπορεί να έφαγε ο Zen, ας πούμε, με αυτή την αλλαγή, είναι το ότι γίνανε χειρότερα αυτά τα matchup που λες τώρα, δηλαδή τα κακά του matchup. Δηλαδή, ναι. Ότι ας πούμε με το Victor το win condition ποιο ήτανε, στήσε ένα Harmony στο Arsenal, τράβα και ένα Art of War ένα γύρο που έχει μόνο damage, που το έχει απλά Golden Sun για 12. Κάποια στιγμή θα γίνει με τον Victor αυτό. Έτσι, το οποίο μπορεί να γίνει και final. Εκείνο τον γύρο κάνει 90, ρε παιδί μου. Αυτό. Παίξε Harmony Art of War και test 3 bonds, ας πούμε. Εντάξει, τώρα όμως μπορεί να μπει σε μια λογική πιο δίκαιου παιχνιδιού Ninja. Το ότι ξέρεις τι, έχω αυτές τις κάρτες για τη γράκια που τις έχουμε δει και από τον draft. Ότι μαθηματικά αυτές με δύο τέτοια να έχω στο χέρι μου βγάζω 9 damage. Ωραία. Δηλαδή, τώρα νομίζω θα είναι το υβρίδιο του Φάι και του Κάτσου αυτή τη στιγμή μετά αυτό. Αυτό. Ναι. Θα φάω τη δηλαδή, θα πρέπει να είσαι ένα consistent aggro με τις τυγροκάρτες, ώστε κάθε γύρο να έχεις ένα καλό νούμερο. Ξέρω εγώ, 14, 12, 14, ξέρω εγώ. Όπως κάνει ο Φάι με κάθε χέρι, που ό,τι και αν τραβήξει θα σου κάνει, ξέρω εγώ, 12. Και όταν φάω τη δράπ, θα σου παίξω κι εγώ δύο κάρτες CNC και κάτι. Ξέρω. Αυτό. Και θα έχει ένα μεγαλούτσικο γύρο, αλλά Κάτσου μπλα μπλα μπλα, που δεν θα είναι πλέον για 40. Θα είναι, ξέρω εγώ, και 28. Okay, μια χαρά. I take that σαν ενίγμα επίσης. Ναι, σαν ενίγμα αυτό είναι... Αρκετά, για να μην με σκοτώσουν. Είναι βολικό. Παρ' όλα αυτά και σαν consistent aggro με full tigro build, συνεχίζει να μην είναι καλό matchup για την ενίγμα. Αλλά σίγουρα, αν το ταβάνι πάει από τα 50 στα 30, είναι μεγάλη διαφορά. Είναι, γιατί, είναι, εντάξει, γιατί αυτό είναι το θέμα. Γιατί και οι Warriors έχουν σίγουρα καλύτερο chance τώρα. Δηλαδή, το πρόβλημα με τους Warriors και όλο αυτό το matchup ήταν αυτό, το ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα να σταματήσεις το 50. Και κάποια στιγμή θα ερχόταν. Κάποια στιγμή θα άβαζε το ένα Art of War Arsenal, μόλις έλειπε το Ancestral το δεύτερο. Δεν το λέω για αστείο. Ίσως αν ο Zen είναι όντως πιο δίκαιος, υπάρχει πια
πίσω και η Kasai, ας πούμε. Γιατί θα περάσει το hit effect μου, θα χυλάρει η μπότα, θα μπορέσω να φτάσω πιο εύκολα στον Blood on her hands, ας πούμε, και why not. Ναι, ναι, εντάξει, θα, θα είναι ενδιαφέρον τώρα, αυτές οι 2,5 εβδομάδες μέχρι να φύγουμε για Άμστερνταμ, θα είναι ενδιαφέρον νομίζω το πώς θα κάνει shape το meta, ας πούμε, στο... και θα είναι το final form του. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι νομίζω ότι Δευτέρα που μας έρχεται την επόμενη πρέπει να βγαίνει το Bolting Deck. Ναι. Σωστά. Σωστά. Που έχετε αυτό 2-3 καρτούλες που είναι ενδιαφέρον. Days. Είναι και το chest που είναι light, μπορεί ίσως να υπάρχει κάποιο build breeze με αυτό το chest, δεν το βλέπω ακόμα, αλλά μπορεί να υπάρχει. Είναι, πήρε δύο καλά equipment, αλλά θα τα πούμε την επόμενη φορά. Αυτά λοιπόν, yes. Τέλεια. Guys, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι που καθίσατε να ακούσετε όλα τα νέα που είχαμε να σας πούμε από το Nationals. Οτιδήποτε θέλετε από κάτω, comment, γράψτε, κάντε like κτλ. Θα βρείτε κάτω και το link για το ελληνικό Discord, εκεί πέρα πάλι οτιδήποτε θέλετε εννοείται στείλτε. Αυτά από εμάς, ευχαριστούμε και πάλι και καλά να περνάτε και καλό Παντελή. Bye bye. Ciao. Περιμένουμε να παίξουμε και πολλά games μέχρι το Pro Tour. Αυτό, πρέπει να παίξουμε πολλά games μέχρι το Pro Tour.